Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Εκ μέρους του Σύνδεσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου και Αντιπάρου, σας καλημερίζουμε στην σημερινό περιβαλλοντικό συνέδριο που αφορούν τις καλές πρακτικές της νησιώτικης περιοχής, προσημένοντα ο ρόλο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε καθυστερήσει 10 λεπτά από το σχεδιασμένο πρόγραμμα. Σήμερα οι πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά και η παιδεία. Και πριν ξεκινήσουμε και ομιλήσουμε και η ουσία αυτού του συνεδρίου, να φωνάξουμε τον άνθρωπο που μας φιλοξενεί σήμερα στο νησί του το όμορφο, τον Δήμαρχο Πάρου, κύριο Μάρκο Κοβέο, για να δεχτεί τον πρώτο χειρισμό. Ευχαριστώ, κύριε Γάκη. Κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιδήμαρχη, πρόεδρε του Σιντισά Πάρου και είσαι οικοδεσπότη, πρόεδρε του ΔΕΠΑΠ, πρόεδρε τη κοινότητα, πιστεύω να μην ξεχάσουμε κανέναν, ο πρόεδρο των σχολικών επιτροπών είναι στο βήμα. Κύριε Ξόγελε, αγαπητέ κυρίε και αγαπητοί κύριοι, σήμερα η προστασία του περιβάλλοντο αποτελεί μείζον ζήτημα πολιτισμού. Ο τόπος μας λόγω της μορφολογίας του και της γεωγραφικής του θέσης, πέρα από την ένδοξη ιστορία, διαθέτει και μοναδική φύση, στοιχεία που αμφότερα έχουν ανάγκη διαφύλαξης και ανάδειξης. Όπως υπερασπιζόμαστε την ιστορική μας καταβολή, οφείλουμε να προστατεύσουμε τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, το έδαφος που πατάμε. Όπως υπερηφανόμαστε για το παρελθόν, πρέπει να μεριμνούμε για το παρόν και να σχεδιάζουμε για το μέλλον. Η εποχή μας ταλανίζεται ανάμεσα στη χρήση και στην κατάχρηση. Χρειαζόμαστε τον πολιτισμό, χρειαζόμαστε την τεχνολογία, χρειαζόμαστε τη βελτίωση των συνθήκων της ζωής μας. Χρειαζόμαστε όμως όσα εμείς επινοήσαμε για να καλυτερεύσουμε τη διαβίωσή μας, να τα κάνουμε συμμάχους και όχι αντιπάλους μας. Να λειτουργούν προς όφελός μας και όχι εις βάρος μας. Οι θάλασσες και το φυσικό περιβάλλον αποτελούν κομμάτι της ανεκτήμητης κληρονομιάς μας. Και όπως κάθε πολύτιμο που κληρονομεί κανείς, έχουν ανάγκη από σεβασμό και προστασία. Ειδικά εμείς οι νησιώτες το ζούμε, το αντιλαμβανόμαστε και το εκτιμούμε. Γι' αυτό και στην Πάρο σήμερα διοργανώσαμε αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Αυτή δεν είναι η μοναδική μας πρωτοβουλία. Ήδη οι ποσότητες ανακύκλωσης των μπλε κάδων από το 2015 έχουν τριπλασιαστεί. Ο Δήμος μας μέσα από το Σιντισάπα, σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο, πραγματοποίησε πρόγραμμα ανταποδοτικής διαλογής στη πηγή, η παιδεία ως τρόπος αντιμετώπισης και διαχείρισης των απορριμμάτων στα δημοτικά σχολεία, στα γυμνάσια του νησιού, με στόχο την ενημέρωση για τη σύγχρονη ανταποδοτική μέθοδο διαχείρισης των απορριμμάτων. Το 2016 ανακηρύχθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο έτος ανακύκλωσης του Δήμου Πάρου. Σίγουρα τίποτα δεν είναι εύκολο να αλλάξει κανείς τις συνήθειες της καθημερινότητας. Και δεν είναι θέμα απροθυμίας. Είναι θέμα αντίληψης των κινδύνων που μέσα από την άγνοιά μας μπορεί να προκαλέσουμε πέρα από τον τόπο και στην υγεία μας. Πρέπει να αποδεικνύουμε μέσα από τις ενέργειές μας ότι διαθέτουμε και τη φύση και τον πολιτισμό. Η φύση είναι δεδομένη. Τον πολιτισμό τον δείχνουμε στην πράξη με την περιβαλλοντική μας ευαισθησία. Γιατί πιστεύουμε ότι μόνο έτσι θα δείξουμε ότι υπερχόμαστε από γενιές που μετέδωσαν τη γνώση. Μόνο έτσι θα διασώσουμε όσα κληρονομήσαμε και από τα οποία άλλωστε σήμερα αποζούμε. Η διαδικασία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας πρέπει να είναι διαρκής, εντατική και σε πολλαπλά επίπεδα. Στόχος μας δεν είναι απλά η ανάδειξη των ανυπολογίστων συνεπειών της πλαστικής σακούλας στα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά και στην παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος της Πάρου. Η σφυριλάτηση εντός εισαγωγικών της οικολογικής συνείδησης σε κατοίκους και επισκέπτες και η ενδυνάμωση του πράσινου προφίλ του νησιού. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Σιντισάπα και όλο το ΔΣ, τον Γιάννη τον Πετρόπουλο, και τον καθηγητή τον Αντώνη τον Γάκη, για τη διοργάνωση του συνεδρίου και όσους συνέβαλαν γι' αυτό. Και ελπίζουμε
να έχουμε τα καλύτερα των αποτελεσμάτων στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικός οικοδεσπότης και πρόεδρος του ΣΥΡΙΣΑΠ αλλά και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πάρου είναι ο Γιάννης ο Πετρόπουλος και τον καλούμε να ανέβει στο βήμα για να σηκώνει χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ κύριε Βουλευτά, αγαπητέ Δήμαρχε Πάρου και εκπρόσωπε του Δήμου Αντιπάρου, αγαπητή κυρία εκπρόσωπε του ΕΟΑΝ, αγαπητοί εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι εκπρόσωποι του πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, αγαπητοί καλεσμένοι ομιλητές και συμπολίτες των νησιών μας. Αλλά πάνω απ' όλα, αγαπητά παιδιά της Πάρου και της Αντιπάρου. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους του ΣΥΝΙΣΑΠΑ, του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου Αντιπάρου, που έχω την τιμή και την ευθύνη να είμαι πρόεδρος, τη χαρά μας για τη συμμετοχή σας στο σημερινό περιβαλλοντικό συνέδριο για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας. Με μεθοδικότητα έχουμε καταφέρει τα ζητήματα του περιβάλλοντας να έχουν γίνει θέματα πρώτης γραμμής για όλους μας. Η δική σας παρουσία σηματοδοτεί με τον πιο επίσημο τρόπο ότι υπάρχει ελπίδα για το αύριο. Ένα αύριο που το έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας. Υποσχόμαστε πως μετά το τέλος αυτού του συνεδρίου όλοι μας θα είμαστε πιο προβληματισμένοι αλλά και πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που προκύπτουν στη διαχείριση του περιβάλλοντος. Εύχομαι καλές εργασίες και κυρίως από αύριο να μην ξαναδούμε πλαστική σακούλα πεταμένη σε κανένα σημείο των πανέμορφων νησιών μας. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΣΑΠΑ, τον αγαπητό συνάδελφο τον Γιάννη τον Πετρόπουλο. Ένα σύντομο χαιρετισμό ο βουλευτής Κυκλάδων, ο κύριος Συρμαλένιος. Καλημέρα σε όλους. Δεν θα κάνω προσφωνήσεις του βάση πρωτοκόλλου. Είμαστε και σχετικά λίγοι, αλλά είναι σημαντικό ότι υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό το θέμα που λέγεται κατάργηση της πλαστικής σακούλας, αλλά συνολικά για τη διαχείριση των απορριμμάτων, την ολοκληρωμένη διαχείριση. Θα ευχαριστήσω για την πρόσκληση, καταρχήν τον Σύνδεσμο και τον Δήμο της Πάρου. Θέλω να πω ότι δηλώνω έτσι και μια ικανοποίηση με την έννοια ότι από πολλά χρόνια, τουλάχιστον σαν νομαρχιακή παράταξη τότε που συμμετείχα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο των Κυκλάδων, είχαμε θέσει και είχε υπαρθεί, αν θυμάμαι καλά, σχεδόν με ομοφωνία απόφαση για το θέμα της πλαστικής σακούλας. Ένα θέμα στο οποίο όλοι ξέρουμε τη μεγάλη ζημιά και την περιβαλλοντική καταστροφή που κάνει, ιδιαίτερα στο θαλάσσιο οικοσύστημα, και το βρίσκουμε μπροστά μας. Πετάμε τις σακούλες, οι σακούλες υπερίπτανται και λόγω ισχυρών ποφόρ στα νησιά μας και γενικά στο Αιγαίο, και αυτή η σακούλα καταλήγει στη θάλασσα, καταλήγει στα θηλαστικά, καταλήγει στα καΐκια, τα οποία πολλές φορές του δημιουργούν και προβλήματα στην κίνησή τους. Άρα είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να πω επίσης ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, πρόσφατα, πριν από 1,5 μήνα, ψηφίσαμε στη Βουλή το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων που έχει ειδικό άρθρο, το άρθρο 6, αν θυμάμαι καλά, για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας. Αυτός ο νόμος έρχεται να επικαιροποιήσει ένα παλιότερο νόμο, τον 2939 του 2001, και αυτά όλα βεβαίως εκπορεύονται από οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στη χώρα μας, ενώ υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο το αρχικό από το 2001, ελάχιστα πράγματα έγιναν μέχρι σήμερα. Ελπίζουμε ότι από εδώ και πέρα με την επικαιροποίηση αυτού του θεσμικού πλαισίου και με την θέληση και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οποίων ο ρόλος είναι πάρα πολύ κρίσιμος, ο ρόλος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και γενικά των τοπικών κοινωνιών είναι πάρα πολύ κρίσιμος για να προχωρήσει
η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Και όταν μιλάμε για ολοκληρωμένη διαχείριση, μιλάμε για διαλογή στην πηγή, για ανακύκλωση, για επαναχρησιμοποίηση πολλών υλικών ανακυκλούμενων και τελικά για διάθεση αποβλήτων και απορριμμάτων ενός πολύ μικρού ποσοστού στους λεγόμενους χώρους υγειονομικής ταφής υπολοιμμάτων. Απέχουμε πάρα πολύ σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, σκανδιναβικές χώρες, Γερμανία κλπ. Έχουμε πολύ μεγάλη απόσταση. Τα ποσοστά ανακύκλωσης μέχρι στιγμής, από ό,τι συζητήσαμε και στη Βουλή πρόσφατα, φτάνουν μόνο το 16% περίπου τα 100% να γίνεται ανακύκλωση των σύμμικτων απορριμμάτων. Άρα μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη δουλειά και αυτή η δουλειά μπορεί να γίνει είτε από τη ΣΟΤΑ, κυρίως από τη ΣΟΤΑ, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, αλλά επίσης και από ομάδες πολιτών στα πλαίσια της κοινωνικά αλληλέγγυας οικονομίας, στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας που και σε αυτό υπάρχει θεσμικό πλαίσιο και κίνητρα και από τον αναπτυξιακό νόμο και γενικότερα κίνητρα για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν ομάδες πολιτών προς την κατεύθυνση αυτή. Βεβαίως το νόμο όλων, από ό,τι είδα στο πρόγραμμα, θα σας το παρουσιάσει η Χριστίνα η Ευθυμιάτου, που είναι μετά η συγκήτρια από το χώρο των οικολόγων πράσινων, και θα σας πει περισσότερες λεπτομέρειες, δεν θα σταθώ εγώ εκεί. Αυτό που θέλω να πω, για να μην μακρηγορήσω γιατί νομίζω ότι πήρα παραπάνω χρόνο, είναι ότι από 1η-1η του 2018 η πλαστική σακούλα από 15 μικρομέτρα, όπως λέγεται ακριβώς η μονάδα που μετράει το πάχος της σακούλας, από 15 έως 50 θα μπαίνει, θα επιβάλλεται ένα τέλος στον καταναλωτή, στο σούπερ μάρκετ παραδείγματος χάρη, 3 λεπτά τη σακούλα, και από το 2019 7 λεπτά τη σακούλα, στα πλαίσια του να δώσεις κίνητρα στον κόσμο να αγοράσει σακούλες πιο ανθεκτικές, πλαστικοποιημένες, ενδεχομένως πιο παχές σακούλες, οι οποίες θα τις έχει μόνιμα, ή πάνινες σακούλες, θα τις έχει μόνιμα, θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιεί αυτές τις σακούλες που χρησιμοποιούμε σήμερα, που είναι και ο μεγάλος όγκος, η πληγή θα λέγουμε, που αναπαράγει αυτή την περιβαλλοντική επιβάρηση. Επομένως, κλείνοντας, θέλω να πω ότι είναι σημαντικό το συνέδριο αυτό για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα καλούμαστε όλοι, και οι Δήμοι και οι πολίτες, σε μια μεγαλύτερη ανάληψη ευθύνης για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις για το καθαρό περιβάλλον, και το θαλάσσιο και το στεριανό περιβάλλον, το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια βιώσιμη ανάπτυξη, όπως λέμε όλοι, να παραδώσουμε σε επόμενες γενιές αυτά τα φυσικά πλεονεκτήματα τα οποία εμείς κληρονομήσαμε. Σας ευχαριστώ και πάλι και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε κύριε Σιμαρένια, θα σας παρακαλέσω όλους για μια καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Επίσης, σε όσους φίλους ήρθαν σήμερα να μας τιμήσουν, αλλά και σε όλους εσάς θέλω να πω και να ευχαριστήσω, γιατί όλοι αγαπάτε το περιβάλλον και αγαπάτε ιδιαίτερα την Πάρο. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ σε όλους. Δεν μπορεί να δοθεί ο λόγος σε όλους σας. Δεν μπορεί να δοθεί ο λόγος. Οπότε κατά συνθήκη δίνεται πάντα σε ορισμένους, οι οποίοι άλλωστε σας εκπροσωπούν. Σύντομο χαιρετισμό ο πολιτευτής Κυκλάδων, ο κύριος Γιώργος Βακόβιος. Καλημέρα σας. Είναι το δεύτερο συνέδριο σε σχέση με το περιβάλλον που συμμετέχω στην Πάρο και, εν πάση περιπτώσει, αυτό δείχνει μία ευαισθησία του Δήμου αλλά και των οργανωτών τέτοιων συνεδρίων, και πράγματι αξίζουν πάρα πολύ συγχαρητήρια. Ομολογώ ότι το περιβάλλον δεν είναι η ειδικότητά μου, είναι η ειδικότητα της κόρης μου. Θα σας πω λοιπόν μία επιγραφή
που διάβασα στο Πανεπιστήμιο του Ενδιβούργου όταν συνόδευσα την κόρη μου για να κάνει το μεταπτυχιακό της. Υπήρχε μια μεγάλη επιγραφή που έλεγε: «Το περιβάλλον δεν μας ανήκει. Το δανειζόμαστε από τις επόμενες γενιές». Μετά από αυτό λοιπόν, εγώ δεν θέλω να μιλήσω καθόλου άλλο για το περιβάλλον, νομίζω ότι τα λέει όλα. Ως όμως επαγγελματίας που ασχολούμαι με τη διαμόρφωση της κατανοητικής συμπεριφοράς, πραγματικά είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω πώς θα αντιδράσουμε όλοι μας στο νέο καθεστώς που θα ισχύει στο λιανεμπόριο, εκεί που, όπως προαναφέρθηκε, θα υπάρχει στην αρχή ένα μικρό τέλος για την χρήση πλαστικής σακούλας και με προοπτική να καταργηθεί τελείως. Νομίζω ότι εκεί όλοι μας, ως Έλληνες, ως κατανοητές, ως πολίτες, θα δείξουμε τη διάθεσή μας να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος την οποία έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλές εργασίες και καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστούμε κύριε Πακώδη. Ο πρώην Ευρωβουλευτής, ο κύριος Χρυσόγελος, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Πάντοτε καλά διαχειριζόμενοι τον χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν ότι αντιστοιχούν στα μηνύματα των καιρών. Ποια είναι τα μηνύματα των καιρών? Ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνεται πλέον χωρίς συμμετοχή των πολιτών, χωρίς να έχουν λόγο οι πολίτες. Και δεύτερον, χωρίς να συμμετέχουν και οι Δήμοι. Και είναι μια εποχή που πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα με έναν ορθολογικό τρόπο, με έναν οικολογικό τρόπο. Και οι αποφάσεις μας πρέπει να συνδυάζουν την οικολογική σοφία, όπως λέμε, την κοινωνική ευαισθησία, το κοινωνικό συμφέρον και ένα άλλο μοντέλο οικονομίας. Και αυτό συμβολικά μέσα από ένα μικρό αντικείμενο, όπως είναι η πλαστική σακούλα, μπορεί να το δει κανείς. Χαίρομαι επίσης γιατί είναι θέματα στα οποία και εγώ, σαν άτομο, έχω κάνει επιλογές ζωής, αλλά και στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης και κυρίως στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου, έχουν πάρθει αυτές οι αποφάσεις και με μια μικρή συμβολή δικιά μου. Είναι η πρωτοβουλία αυτή για τις πλαστικές σακούλες ήταν από μια συναδέλφισσα Δανέζα, ευρωβουλευτή των Πράσινων. Είχα βοηθήσει κι εγώ, αλλά κυρίως στηρίξαμε μια πρωτοβουλία πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που συγκέντρωσε εκατομμύρια υπογραφές. Αυτό οδήγησε σε μια πρόταση πολιτική από το Κοινοβούλιο που επηρέασε την Κομισιόν και βγήκε η οδηγία. Αυτό για να καταλάβουμε τη δύναμη που έχουν οι πολίτες. Όχι για κανένα λόγο, ότι οι πολίτες μπορούν να είναι οι συντελεστές των αλλαγών. Και έτσι, το θέμα του περιβάλλοντος, της ενέργειας, του μοντέλου ανάπτυξης, είναι υπόθεση μας αφορά και πρέπει να αναπτύξουμε εναλλακτικές λύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν θέλω να κουράσω, είναι πράγματα που θα τα πείτε και στη συνέχεια. Ευχαριστούμε τον κύριο Χρυσόγελο. Επιτρέψτε μου, κλείνοντας τους χαιρετισμούς, να σας διαβάσω ένα χαιρετισμό του αντιπρόεδρου. Του Αντιπεριφερειάρχη, του Γιώργου του Λεονταρίτη, στη σημερινή μας εκδήλωση. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι το φυσικό περιβάλλον που ζούμε δεν είναι κληρονομιά μας, αλλά δίνεται από τις μελλοντικές γενιές που οφείλουμε να παραδώσουμε σε όσο δυνατή καλύτερη κατάσταση. Αναμφισβήτητα λοιπόν η περιβαλλοντολογική εκπαίδευση αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες δυναμικές κινήσεις με στόχο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα ώστε να συμβάλλουν στη γενική και γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισης τους. Ολοκληρώνοντας τις σκέψεις μου, σας καλώ όλους, αλλά και τον καθένα ξεχωριστά, να συμβάλλετε στη γενικότερη προσπάθεια για αρμονική συμβίωση με τη φύση, για νησιά, φιλικά στο περιβάλλον, ανθρώπινα και λειτουργικά. Αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση της εποχής μας και σε αυτήν οφείλουμε όλοι να καταθέσουμε την προσωπική μας συνεισφορά, ως άνθρωποι και ως πολίτες. Ευχαριστώ θερμά, Γιώργος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων. Και πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές,
επιτρέψτε μου για ένα λεπτό να επαναλάβω αυτό που είχαμε πει πέρυσι στην περσινή ημερίδα για το περιβάλλον. Στο βιβλίο της Γενέσεως, στο πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, στην παράγραφο 3, αναφέρεται ότι ο Θεός εξουσιοδότησε τους πρωτόπλαστους να φυλάτουν, να ζουν και να φυλάτουν τον κήπο της Εδέμ. Άρα, από εκείνη την εποχή, από το βιβλίο αυτό που έγραψαν κάποιοι εκείνη την εποχή, υπήρξε και υπήρχε ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον. Δυστυχώς, ο άνθρωπος δεν φύλαξε το περιβάλλον, δεν φύλαξε τον κόσμο που ήρθε, γιατί νόμισε ότι ο κόσμος είναι αποκλειστικά δικός του. Είναι δικός του, μπορεί να τον κάνει ό,τι θέλει, δεν ανήκει σε κανέναν άλλο. Και βέβαια, ο άνθρωπος είναι αυτός που σήμερα πρώτος από όλους πληρώνει αυτή την απερισκεψία του. Και τελειώνοντας, θέλω να πω ότι το περιβάλλον δεν πρέπει να γίνει αντικείμενο πολιτικής για τους αγαπητούς φίλους που παρίστανται εδώ και έχουν λόγο στην κεντρική πολιτική σκηνή και όχι μόνο. Το περιβάλλον δεν πρέπει να γίνει θέμα πολιτικής, δίνοντας ωφέλη και αποσκοπώντας η πολιτική στα ωφέλη τα πολιτικά που θα αποκομίσουν από την πολιτική αυτή. Το περιβάλλον είναι βίωμα, είναι πιστεύω και από αυτή την άποψη είναι εκτός πολιτικής η πολιτική με την έννοια που έδωσα προηγουμένως. Προφανώς όλα τα θέματα της ζωής μας και όλες μας οι πράξεις είναι σίγουρα πολιτικές. Θα δώσω το λόγο στον αγαπητό πρόεδρο του ΣΥΝΙΣΑΠΑ, στον συνάδελφο τον κύριο Γιάννη Πετρόπουλο. Έχετε το λόγο. Ο ΣΥΝΙΣΑΠΑ είναι ο σύνδεσμος αποκομιδής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, είναι διαδημοτικός και για το Δήμο της Πάρου και για το Δήμο της Αντιπάρου. Πριν μιλήσω για την ουσία του σημερινού συνεδρίου, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες γενικές αλλά ουσιαστικές περιβαλλοντικές δράσεις του ΣΥΝΙΣΑΠΑ. Ο πρώτος μας στόχος, όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του ΣΥΝΙΣΑΠΑ, ήταν να καταφέρουμε, παρόλο τις δυσίμενες προβλέψεις και τις πολιτικές κασάνδρες, να κρατήσουμε ανοιχτό το μοναδικό νόμιμο χώρο υγειονομικής ταφής που έχουν τα δύο νησιά μας, το Κύτταρο και το Κιτά. Ψηφίζαν πολύ ανώνυμα αλλά θορυβωδώς, ώστε να σκάσει στα χέρια μας το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί εδώ και χρόνια. Έως σήμερα τους έχουμε διαψεύσει με τον πιο εποφαντικό τρόπο. Είμαστε περήφανοι που έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε όχι μόνο ανοιχτό το Κιτά, αλλά εξυγχρονίζοντας τον παράλληλα και πριν λίγες μέρες καταφέραμε να πάρουμε και δεκαετία ανανέωση της λειτουργίας του από την περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου. Το επόμενο μήνα θα είναι έτοιμος ο κανονισμός λειτουργίας του Κιτά που δεν υπήρχε έως σήμερα. Λειτουργούμε ενημερωτική σελίδα στα social media και σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμη και η σελίδα μας ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και διάβγεια σε κάθε μας πράξη. Εκπονούμε μελέτες για το συνολικό σχεδιασμό διαχείρισης αστικών απορριμμάτων από Α που είναι η μείωση της κατανάλωσης, ως το Μ που είναι η καθολική διαλογή στην πηγή σε όλα τα ρεύματα ανακύκλωσης και έχουμε καταθέσει προτάσεις για χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίσης λειτουργεί πρόγραμμα διανομής χίδιν φυτικού υπολείμματος για θέρμαση και δαφοβελτιωτική χρήση. Ξεκινήσαμε σχεδόν από το μηδέν όλα αυτά που έπρεπε εδώ και χρόνια να έχουν γίνει, ώστε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις και για τεχνολογικό εξυγχρονισμό, αλλά κυρίως για τη δημιουργία της περιβαλλοντικής συνείδησης στους κατοίκους των νησιών, αλλά και τους επισκεπτές του. Εκπονήσαμε και πραγματοποιούμε ένα πρότυπο περιβαλλοντικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που απευθύνεται κυρίως στη νέα γενιά, στο μέλλον αυτού του κόσμου. Πήγαμε στα σχολεία και θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους γονέων και γενεμένων για την άψογη συνεργασία και τη συνδρομή τους. Μέσα από ένα καινοτόμο ερευνητικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα με την ονομασία Εναρχήν Υφύσης, καλλιεργούμε την αγάπη για το περιβάλλον και την προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε παιδική ψυχή. Και όλα αυτά με μηδενικό κόστος.
βασιζόμενες στην προσωπική δουλειά και τον καθαριοδοτισμό. Κάτι στο οποίο το απέδειξε και η μαζική συμμετοχή των κατοίκων του νησιού μας κάθε ηλικίας σε θεωρητικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν πρώτη φορά με τόση μαζική συμμετοχή την άνοιξη του 2016. Δημιουργήσαμε για πρώτη φορά 6 πράσινα σημεία σε κάθε πλευρά της Πάρου. Όλα αυτά όμως δεν έγιναν από μόνα τους. Εκδώσαμε το περιβαλλοντικό παραμύθι Αλίκη Χελώνα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και το μοιράσαμε σε όλους τους μαθητές της προσχολικής και της πρωτοβάθειας εκπαίδευσης αλλά και σε οικογένειες τουριστών. Είναι χαρά μας που το περιβαλλοντικό παραμύθι αυτό έχει αγκαλιαστεί όπως θα δείτε και στη συνέχεια από χιλιάδες μαθητές σε όλη την Ελλάδα και έχει γίνει περιβαλλοντικό project στα σχολεία. Από σήμερα και για όλο το 2018 θα μοιράσουμε για αρχή 1.100 πάνελ τσάντες στη μαθητική κοινότητα και θα διανέμουμε σε κάθε πολίτη ένα περιβαλλοντικό έντυπο για να καταφέρουμε όχι απλά να μειώσουμε, να καταργήσουμε πλήρως την πλαστική σακούλα. Ελπίζουμε να βρούμε άξιο συμπαραστάτη τον ΕΟΑΝ που πιστεύω ότι πρέπει να μας προμηθεύσει και εμάς με πάνελ τσάντες όπως έκανε και στα άλλα νησιά αλλά και τους επιχειρηματίες που όπως θα δείτε ήδη έχουν αρχίσει και ανταποκρίνονται. Σχεδιάσαμε και θα εκτελέσουμε μαζί με τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης καμπάνια ευαισθητοποίησης καθ' όλη τη χρονιά. Η κατάργηση της πλαστικής σακούλας αποτελεί για μένα ένα προσωπικό στοίχημα. Το οφείλουμε στα παιδιά μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Πάρου για την εμπιστοσύνη που έχει στο πρόσωπό μου, όλους τους συναδέλφους και τους υπαλλήλους του ΣΥΝΔΙΣΑΠΑ και τον Δήμο Πάρου και Αντιπάρου, αλλά κυρίως την εκπαιδευτική κοινότητα των νησιών μας, αλλά και τον διδάκτο περιβάλλοντος Αντώνη Γκάκη, ο οποίος εδώ και 3 χρόνια με θελοντικό πνεύμα συντράβει επιστημονικά, αλλά με καινοτόμες δράσεις στην προβληματική ευαισθητοποίηση των παιδιών μας. Έχουμε τα καθαρότερα νησιά, μπορούμε και τα ομορφότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του ΣΥΝΔΙΣΑΠΑ, τον Γιάννη Κομπετρόπουλο, και για τη δουλειά που κάνει στον χώρο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Μαζί μας τώρα βλέπω τον έπαρχο Πάρου, τον κύριο Κώστα Βυζάνο. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο ο οικοδεσπότης της σημερινής μας εκδήλωσης. Χαιρέτησα πριν, τον πω δεν μείνε. Επαναλαμβάνομαι τους χαιρετισμούς. Απλώς να πω ότι ο Δήμος Πάρου έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα στο ΙΠΕΑ που πώς θα εξυγχρονιστεί, όχι τα. Είναι μια σοβαρή μελέτη που έχουμε πιθανότητες λόγω ότι είναι μια όρημη μελέτη και τεκμηριωμένη. Έχουμε πιστεύω 99,9% πιθανότητες να ενταχθούν. Οπότε θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Το 2017 η συνολική παραγωγή της πλαστικής σακούλας στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 3,4 εκατομμύρια τόνους. Ποσότητα που απορρίπτεται σχεδόν συνολικά σχητά, πετιέται αλόγιστα στα ευαίσθητα οικοσυστήματα. Ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης χρησιμοποιεί περίπου 200 με 250 σακούλες το χρόνο, ενώ στην Ελλάδα ο αριθμός αυτός φτάνει τις 400 σακούλες ανά άτομο. Στη Μεσόγειο μόνο επιπλέουν περίπου 250 εκατομμύρια πλαστικά σωματίδια συνολικού βάρους 500 τόνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη νέα οδηγία της προσπαθεί να ενδυναμώσει τις δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, γι' αυτό και επέλεξε την άμεση μείωση κατανάλωσης των λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς περίπου μεγαλύτερα από τα 50 μιλιμέτρα. Σαν βασικό στόχο. Μέσα στην οδηγία αυτή δίνονται στα κράτη-μέλη 2 επιλογές για την εργοποίηση των δράσεων. Είτε να λάβουν μέτρα για την εξασφάλιση στη μέση ετήσια κατανάλωση σε 90 πλαστικές σακούλες ανά πολίτη ως τα τέλη του 2018 και ως 40 ανά άτομο τα τέλη του 2019. Έτσι, είτε εναλλακτικά να εξασφαλίσουν από τα τέλη του 2018 αυτές τις σακούλες θα δίνονται στους αγοραστές με μικρό αντίτιμο. Εμείς σαν Δήμος Πάρου επιλέγουμε την πλήρη κατάργηση της πλαστικής σακούλας. Μειώνοντας αλλά κυρίως καταργώντας την χρήση της πλαστικής σακούλας πετυχαίνουμε σημαντικά ωφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος σε στεριά και θάλασσα, αφού τα πλαστικά απορρίμματα αποτελούν σημαντική περιβαλλοντική πληγή. Βλάπτουν ανεπανόρθωτα τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τα ζώα και τα πουλιά, λόγω πνιγμού από την κατάποση, παγίδευσης και απομόλυνσης.
και με αυτόν τον τρόπο καταλήγουν ξανά πού, στην τροφική αλυσίδα του ανθρώπου. Απαιτούνται δεκάδες ως εκατοντάδες χρόνια ώστε να διασπαστούν τα μικροπλαστικά και να συνεχίσουν την επικίνδυνη πορεία τους. Όλοι εμείς στο Δήμο Πάρου, μαζί με την εκπαιδευτική κοινότητα, τους επαγγελματίες και τους κατοίκους των νησιών μας, θα καταβάλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος. Να καταργήσουμε δηλαδή πλήρως την πλαστική σακούλα. Μαζί με το ΣΥΝΙΣΑΠ αλλά και τις υπηρεσίες καθαριότητας και την ανακύκλωση του Δήμου Πάρου, θα συνεχίσουμε καθ' όλη την επόμενη διετία με ανανέωση του στόλου. Ήδη κάνουμε μια μεγάλη αγορά τριών απορριμματοφόρων και φορτηγών, μεγαλύτερη που έχει κάνει αυτή τη στιγμή ο Δήμος, περίπου στα 800 χιλιάρικα, για να εξουρονίσουμε το στόλο αλλά και να αγοράσουμε καινούριους κάδους, ώστε να μπορεί να είναι και καλέσθητοι, αλλά το πιο σπουδαίο απ' όλα, εκτός στην καλυστία, να είναι καθαρή. Γιατί αντιμετωπίζουμε το εξής φαινόμενο. Όλοι θέλουμε να υπάρχουν κάδοι κοντά στο σπίτι μας, αλλά όχι μπροστά στο σπίτι μας, και όταν μας λένε ελάτε να μας βάλετε κάδους, δείχνουν το σπίτι του απέναντι. Εμείς λοιπόν θα και το πιο σπουδαίο απ' όλα είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει το εξής. Πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλοί κάδοι. Να είναι καλέσθητοι, να τοποθετούνται εκεί που πρέπει, αλλά ουσιαστικά η υποχρέωση του Δήμου και όλων μας είναι οι κάδοι αυτοί να είναι καθαροί. Όχι να υπάρχουν, γιατί και σκουπίδια και κάδους έχουμε και μέσα στο σπίτι μας. Άρα λοιπόν, κάδοι, ανά διαστήματα όπως πρέπει να μελετηθεί από την υπηρεσία, και καθαροί. Και να προσέχουμε όλοι μας το τι πετούμε μέσα. Υπάρχουν οι μπλε κάδοι που πετάμε τα ανακυκλώσιμα υλικά. Πολλές φορές θα δούμε το απορριμματοφόρο, το κοινό απορριμματοφόρο, να παίρνει τα σκουπίδια, τα απορρίμματα από τους μπλε κάδους. Δεν είναι ότι δεν γίνεται ανακύκλωση. Ανακύκλωση γίνεται και με το ΚΔΑΗ που έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία ανακύκλωσης στον Άγιο Βλάση. Εκεί γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν τόνοι πλαστικά και τόνοι τα γυαλιά. Τώρα λοιπόν με το ΚΔΑΗ είναι κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων. Έχει γίνει ενεργοτάξιο εκεί που χωρίζει τα υλικά σε 4 ρεύματα και είναι ανθρώπινα και καθαρά. Και είναι επισκέψιμα και είναι και επισκέψιμος ο χώρος από τα σχολεία να δει πώς γίνεται εκεί. Και να επανέλθουμε λοιπόν ότι το κοινό απορριμματοφόρο πολλές φορές παίρνει από τους μπλε κάδους, ξέρετε γιατί. Γιατί ανοίγοντας ο υπάλληλος να δει τι είναι εκεί μέσα, έχουμε βρει δέρματα ζώων, σκουπίδια. Οπότε αυτό το υλικό χάνεται και χάνουμε δύο πράγματα. Χάνουμε και τα ανακυκλώσιμα, χάνουμε και ουσιαστικά και την καθαρότητα του χώρου. Δεν είναι λόγος και δεν είναι τρόπος να βάζουμε πρόστιμα, αν και ο επόπτης καθαριότητας το κάνει. Πρέπει να αποκτήσουμε συνείδηση και γι' αυτό και αυτή τη συνείδηση γίνονται και αυτές οι μερίδες, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Δήμαρχε, αυτό που έχω να σου πω είναι, ξέρουμε πολύ καλά και το ξέρεις και εσύ καλύτερα, ότι το νομικό πλαίσιο σήμερα έχει αφαιρέσει πάρα πολλές αρμοδιότητες από τους Δήμους ή τους έχει φορτώσει αρμοδιότητες χωρίς αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση. Τουλάχιστον τα σκουπίδια και η απόρριψή τους και η διαχείρισή τους ανήκουν στο Δήμο. Τουλάχιστον αυτό πρέπει να το κάνουμε καλά. Και τώρα μια γνώριμη από πέρυσι, η κυρία Χριστίνα Ευθυμιάτου μας είχε τιμήσει και πέρυσι. Η παρουσία της ήταν ενδεχομένως εντυπωσιακή. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσει για το νομοθετικό πλαίσιο για τη μείωση της πλαστικής σακούλας και την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, λιγότερα απορρίμματα. Και βέβαια το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών και των φορέων των τοπικών κοινωνιών. Κυρία Ευθυμιάτου, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι για μένα μεγάλη χαρά να ξαναείμαι στην Πάρο και όχι μόνο μετά από πέρσι. Κάποιοι από εσάς τουλάχιστον ξέρετε ότι είμαι παλιά εδώ. Αλλά είναι χαρά για μένα στο ότι είμαι ξανά εδώ για ένα συνέδριο το οποίο αφορά ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί τις τοπικές κοινωνίες, τη διαχείριση των απορριμμάτων, όχι ως κάτι το οποίο πετάμε και γίνεται πρόβλημα, αλλά κάτι το οποίο μπορεί να μας δώσει πόρους και να δημιουργήσει απασχόληση και να αποτελέσει πηγή αλλαγής της κοινωνίας μας.
να πω για όλους σας ότι έχω την τιμή σήμερα να εκπροσωπώ τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, ο οποίος είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συμμετέχω στο Διοικητικό του Συμβούλιο και με αυτή την ιδιότητα είμαι σήμερα εδώ για να μιλήσουμε περισσότερο για το θέμα με το οποίο διαπραγματεύεται με το σημερινό συνέδριο, την κατάργηση, θα πω και εγώ. Ναι, μου έρχεται και ναι, όλοι σας, για κατάργηση της πλαστικής σακούλας είμαστε. Βεβαίως, το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο μιλάει για μείωση, αλλά θα δούμε αναλυτικά τι σημαίνει αυτό. Και όχι μόνο. Να δούμε πώς ταιριάζει αυτό το γεγονός με την γενικότερη τάση και υποχρέωσή μας να μειώσουμε τα παραγόμενα απορρίμματα και να τα διαχειριστούμε διαφορετικά. Είμαι εδώ και χαίρομαι αν μπορέσουμε να έχουμε και του χρόνου αποτελέσματα από αυτό που κάνουμε. Ακούω ήδη κάποια θετικά στις εξελίξεις που συνέβησαν στο Δήμο, από για πράσινα σημεία, από γεγονιές. Χαίρομαι που ακούω ότι δουλεύει η ανακύκλωση. Λυπάμαι που ακούω ότι κάποιες φορές δεν δουλεύει. Ελπίζουμε όμως ότι μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς θα μπορέσουμε πράγματι να πούμε περισσότερα πράγματα και να δείξουμε ότι ναι, μπορούμε, γιατί εγώ το πιστεύω ότι μπορούμε, να αλλάξουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα. Να δούμε λίγο τι θα συμβεί από 1η-1η-18. Μιλάμε για το τέλος μιας πλαστικής εποχής, της πλαστικής σακούλας. Είναι τέλος, με τη διπλή έννοια του όρου, τέλος και τέλος. Αλλά το τέλος, το χρηματικό, δεν μπαίνει σαν αυτοσκοπός, αλλά σαν εργαλείο. Να θυμίσουμε λίγο για την ιστορία ότι η σακούλα είναι ένα είδος που μπήκε στη ζωή μας από το 1960 και μετά, όταν φτιάχτηκε αυτό το συγκεκριμένο πλαστικό που χρησιμοποιούμε, το οποίο είναι λεπτό και πολύ δυνατό για να μπορέσει να καλύψει την ανάγκη των αγορών μας από καταστήματα. Να δούμε, να σκεφτούμε όλοι πώς εξαπλώθηκε στη ζωή μας και πώς μπήκε στη ζωή μας και φτάσαμε να καταναλώνουμε, να αγοράζουμε, να παίρνουμε δηλαδή περίπου μία σακούλα την ημέρα το άτομο ή κάτι τέτοιο, με όλα τα πλεονεκτήματα τα οποία έχει, αλλά και τα μειονεκτήματα τα οποία αρχίζουν να φαίνονται και τα οποία ήδη συζητήσατε και που έχουν να κάνουν με τις συνέπειες που έχει η πλαστική σακούλα στο περιβάλλον. Γιατί έχουμε ένα υλικό και γιατί αυτή η σακούλα, η πλαστική, αυτή η λεπτή που χρησιμοποιούμε στο σούπερ μάρκετ είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική, ακριβώς γιατί αντέχει, που σημαίνει ότι κάνει πολλά χρόνια να διασπαστεί, είναι λεπτή, την παίρνει εύκολα ο αέρας, μεταφέρεται εύκολα με ό,τι άλλο μέσο βρεθεί στην πορεία των απορριμμάτων, αν αυτό είναι νερό ή κάτι τέτοιο, που σημαίνει ότι διαχέεται πολύ εύκολα στο περιβάλλον και τη βρίσκουμε παντού. Τη βρίσκουμε στα βουνά, τη βρίσκουμε στις θάλασσες, τη βρίσκουμε να την τρώνε ψάρια, θηλαστικά, πουλιά, τη βρίσκουμε να συμμετέχει να είναι στο στομάχι τους και μέσα στα όργανά τους ή να τα πνίγει ή να τα σκοτώνει. Δεν είναι βέβαια το μόνο πλαστικό που κάνει αυτή τη δουλειά. Ήδη ξέρετε, φαντάζομαι περισσότερο από εσάς, ότι πολλές άλλες πλαστικές ουσίες που χρησιμοποιούμε εύκολα στη ζωή μας και τις πετάμε, συνεισφέρουν με τον ίδιο τρόπο και κάποιες από αυτές ακόμα περισσότερο. Αλλά η πλαστική σακούλα έχει μια μεγάλη σημασία γιατί ακριβώς είναι λεπτή και τη μεταφέρεται εύκολα και απορρίπτεται εύκολα και καταναλώνεται σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Έτσι λοιπόν, εκτιμάμε ότι στην Ελλάδα έχουμε γύρω στα 240 τεμάχια το άτομο, αλλά μπορεί να είναι και περισσότερα. Δεν έχουμε και στοιχεία. Εκτιμήσεις είναι αυτά. Ας πούμε κατά μέσο όρο 300 σακούλες ανά άτομο το χρόνο. Πάμε παρακάτω. Όπως ήδη είπατε, η προσπάθεια για μείωση της πλαστικής σακούλας μέσα από δράσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα σε αυτές ένα από τα εργαλεία είναι η χρέωσή της, εγκαινιάστηκε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία το 2015, η οποία λέει ότι
θα πρέπει να μειωθεί η λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς, αυτή του σούπερ μάρκετ που έχει πάχος κάτω από 50 μικρά, όπως λένε, τώρα τι είναι τα 50 μικρά και πώς τα ξεχωρίζετε. Δεν τα ξεχωρίζουμε, αλλά είναι η πλαστική σακούλα που έχουν σε πρώτη του σούπερ μάρκετ. Ή τα πλαστήματα γενικώς, αυτό το ξέρουμε. Η αθετική σακούλα με τα χέρια ή χωρίς που χρησιμοποιούμε για τα ψώνια μας. Αυτή λοιπόν η σακούλα έχει μπει στόχος να καταργηθεί. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Λέει λοιπόν η οδηγία ότι θα πρέπει μέχρι το 2000 να εξασφαλίσουν τα κράτη-μέλη ότι μέχρι τα τέλη του 2009 από τα 250 ή 400 σακούλες το χρόνο θα πρέπει να κατέβει η κατανάλωση στις 90 λεπτές σακούλες και με προοπτική στα τέλη του 2025 να φτάσει τις 40 σακούλες. Είτε με χρέωση είτε με όποιον άλλο τρόπο θα εξασφαλίσει να συμβεί αυτό. Το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα σε διάφορες χώρες. Οι περισσότερες χώρες ξεκίνησαν, άλλοι μπρος, άλλοι πίσω, να επιβάλλουν τέλος στις σακούλες. Τα ποσά που έχουν θεσμοθετηθεί ήδη κυμαίνονται. Κάποια είναι από λίγα λεπτά και κάποια φτάνουν και στο μισό ευρώ. Και βέβαια αυτή η προσπάθεια δεν ξεκίνησε σε όλες τις χώρες με την οδηγία. Σε κάποιες χώρες όπως η Γαλλία έχει ξεκινήσει πιο πριν και έχει φτάσει να δώσει φέτος, το τελευταίο χρόνο, την καινούργια απόφαση για κατάργηση της σακούλας εκεί, αλλά βέβαια μετά από μια πορεία χρόνων και προσαρμογή των ανθρώπων στις νέες κατανοητικές συνθήκες. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Φέτος, το 2017, αρχικά με την Κία του Αυγούστου, μπήκε σε εφαρμογή στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία αυτή, η οποία νομοθετήθηκε στον πρόσφατο νόμο που αναθεωρήθηκε το πλαίσιο για την ανακύκλωση, ο 4496, που ψηφίστηκε την 1η Νοεμβρίου του 2017. Είναι λοιπόν δύο νομοθετικά εργαλεία, η ΚΙΕ και ο νόμος. Προχωράμε. Τι λέει λοιπόν ο νόμος? Λέει ότι από 1η Ιανουαρίου του 2018, σε κάθε πλαστική σακούλα που έχει πάχος κάτω από 50 μικρά, είπαμε αυτές στο σούπερ μάρκετ, μπαίνει ένα τέλος το οποίο το πληρώνει ο καταναλωτής στο ταμείο με ξεχωριστό κωδικό στην ταμιακή μηχανή, 3 λεπτά. Και ότι από την 1η-1η του 2018 το τέλος αυτό θα φτάσει τα 7 λεπτά, έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο. 90 σακούλες κατανάλωση κατά άτομο μέχρι το τέλος του 19. Θυμάστε τι είπαμε πριν, μία ανά μία ημέρα, να φτάσουμε στις μία ανά 4 μέρες κάθε άνθρωπος το χρόνο. Ας το σκεφτούμε αυτό, γιατί είπαμε ο νόμος και η χρέωση είναι το εργαλείο. Δεν είναι ο αυτοσκοπός. Ο αυτοσκοπός είναι να ενεργοποιηθούμε όλοι μας για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Αυτό θα φαίνεται, δηλαδή θα είναι να αγοράσει τη σακούλα σαν ένα κανονικό προϊόν, θα είναι ένα κομμάτι των προϊόντων του καταστήματος, ενώ δεν θα χρεώνεται αντίστοιχα η βιοδιασπόμενη σακούλα, αλλά όχι αυτή που ξέρουμε μέχρι τώρα, που τη λέγαμε βιοδιασπόμενη, γιατί αυτή στην πραγματικότητα δεν ήταν βιοδιασπόμενη, ήταν φωτοδιασπόμενη ή οξοδιασπόμενη όπως λέγεται χημικά. Δεν ήταν δηλαδή, ήταν εξακολουθούσε να είναι πλαστική σακούλα, απλώς φτιαγμένη από υλικό που μετά από το λίγο διάστημα έκανε τη σακούλα να σπάζει σε μικρά κομμάτια. Αυτή δεν είναι η βιοδιασπόμενη σακούλα. Αυτή είναι μια σακούλα που έκανε ακόμη μεγαλύτερο κακό σε αυτό που λέγαμε πριν. Δηλαδή δεν φτάνει που την έπαιρνε ο αέρας και την πήγαινε αλλού. Γινόταν και κομματάκια και αυτά τα έπαιρνε πιο εύκολα ο άνεμος. Η οξοδιασπόμενη σακούλα καταργείται από 1η-1η. Τέλος. Γυρίζουμε λοιπόν στις παλιές σακούλες και ανοίγει μια καινούρια δυνατότητα στα καταστήματα και μια καινούρια ευκαιρία για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και για όλους μας να έχουμε αληθινά βιοδιασπόμενες σακούλες τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, για να ξέρετε όλοι σας, οι πιο λεπτές σακούλες, αυτές λέει είναι πάχος κάτω από 10 μικρά, αλλά ξαναλέω αυτό δεν μπορούμε να το μετρήσουμε, άρα είναι αυτές οι λεπτές οι διάφανες με τις οποίες βάζουμε λαχανικά ή άλλα πράγματα στο μανάβικο ή που τυλίγουμε, ξέρω εγώ, κάποια χήμα υλικά. Τα πολυμπάλ, μπράβο, σωστά. Αυτές δεν χρεώνονται.
Γιατί δεν μπορούμε να τις βγάλουμε άμεσα από τη ζωή μας, γιατί ουσιαστικά βοηθάνε τη χή μας συσκευασία να έρθει στο σπίτι μας. Άρα, γιατί να τις εξαιρέσουμε, θα είχαμε μια άλλη συσκευασία αν τις εξαιρούσαμε. Άρα, αυτές δεν χρεώνονται. Επίσης, για πρώτη φάση του νόμου δεν θα πληρώνονται σακούλες στο υπαίθριο εμπόριο και στη λαϊκή, γιατί θα ήταν δύσκολο η τιμολόγηση και η χρέωσή τους και η απόδοση των χρημάτων αυτών. Είναι μια αβαρία που έκανε ο νόμος. Είπαμε, εργαλείο είναι όλο αυτό η χρέωση. Το ουσιαστικό είναι τι, αυτό το οποίο θέλουμε να αλλάξουμε μοντέλο. Εδώ λέει ακριβώς αυτό, γιατί οι ασπόμενες σακούλες οι οποίες θα μπορούν να δίνονται στους πελάτες στο σούπερ μάρκετ χωρίς χρέωση, είναι σακούλες οι οποίες έχουν ακριβότερο κόστος, άρα μη βάζοντας τους τέλος δίνεις ένα κίνητο στο σούπερ μάρκετ να τις χρησιμοποιήσουν, και αυτές, αν σιγά σιγά καταφέρεται, που πρέπει, γιατί είναι εθνικός στόχος να έχουμε χωριστή συλλογή των οργανικών μας, καθαρών οργανικών, σε χωριστούς κάδους, εκτός από το μπλε ή κίτρινο ή κόκκινο που έχουμε μέχρι τώρα, πρέπει σιγά σιγά από το 2018 μέχρι το 2020 να βάλουμε και τους καφέ κάδους στη ζωή μας, εκεί που θα βάζουμε, όσοι δεν έχουμε ζώα, όσοι δεν ταΐζουμε κότες, όσοι ταΐζουμε γουρουνάκια, τα οργανικά που ταΐζουμε, τις κότες, τα γουρουνάκια κτλ, για να γίνουν κάτι άλλο. Σε αυτούς λοιπόν τους κάδους, και για τη χρήση αυτής της χωριστής ανακύκλωσης δίνεται ένα κίνητρο να χρησιμοποιούνται οι πραγματικά βιοδιασπόμενες σακούλες, και θα πούμε γι' αυτό λίγο παρακάτω, γιατί πώς μένει και ένας στόχος για την επόμενη χρονιά. Εντάξει, να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα οι σακούλες πλέον θα βάψουν ένα ανώνυμο προϊόν, θα έχουν όλες επάνω ταυτότητα, γιατί πληρώνουν και η παραγωγή τους για την ανακύκλωσή τους, άρα θα έχουν σημαντάκι με τα στοιχεία τους και από πού έρχονται, και αυτό έγινε και για να προστατεύσουμε την εθνική αγορά, για να μην μας έρθουν ξαφνικά σακούλες οι οποίες δεν θα κυκλοφορούν με βάση τις διατάξεις του νόμου. Και τι γίνεται τώρα με αυτό? Και εδώ έχει μεγάλη σημασία, γιατί αυτό είναι και το κείμενο της κουβέντας που μπορούμε να κάνουμε για κοινές δράσεις. Αυτά τα χρήματα τα οποία θα συγκεντρώνονται δεν έχει σκοπό να συγκεντρώνονται για να χρησιμοποιούνται για άλλα πράγματα πέρα από αυτό για το οποίο έχουν θεσμοθετηθεί. Που σημαίνει ότι με βάση και τον νόμο τα χρήματα αυτά θα εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων, θα αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και θα επιστρέφουν στους πολίτες μέσω των Δήμων και μέσω των φορέων τους, για να κάνουν αυτό για το οποίο συλλέγονται, δηλαδή να τους δώσουν κίνητρα να μειώσουν τη χρήση της πλαστικής σακούλας. Που σημαίνει ότι θα επιστρέφονται στη μορφή κάποιων δράσεων για να δώσουν πάνινες τσάντες, διχτάκια, πιτρακάνο τσάκια, ό,τι σκεφτείτε και αποφασίσετε ότι θα χρειάζεστε, και το λέω σκεφτείτε και αποφασίσετε, γιατί αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε σαν Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωση με τις τοπικές κοινωνίες και με το Δήμο, που έχει με το καινούριο θεσμικό πλαίσιο όλη την ευθύνη γι' αυτό, για να δει τι θα τις κάνει. Να σας πω ένα νούμερο. Είπαμε ότι είσαστε εδώ, γύρω στις 20.000 κάτοικοι. Είπαμε ότι ο καθένας χρησιμοποιεί 300 σακούλες. Θα πληρώνει λοιπόν από του χρόνου, αν δεν αρχίσει να τις μειώνει. Τώρα λέω έτσι ένα χοντρό νούμερο, 10 ευρώ. Άρα έχουμε 200.000 ευρώ. Θα πληρώσετε ως πάρος, ίσως και περισσότερα, ή που θα μπουν στο κορβανά αυτό, γιατί θα έχετε και τους επισκέπτες, θα είναι 300.000 ευρώ. Βέβαια, μπορεί να είναι και λιγότερα, και εγώ ελπίζω να είναι λιγότερα, και να μην χρησιμοποιήσετε σακούλες και να βάλουμε μόνο 100.000 ή 50.000, αλλά ό,τι και να είναι, ένα τέτοιο ποσό θα είναι διαθέσιμο στο τέλος του χρόνου ή τέλος πάντων σταδιακά, γιατί θα έχει μια καθυστέρηση, για να επιστρέψει στις τοπικές κοινωνίες, να ξαναγίνει τσάντες, πάνινες, να γίνει διχτάκια, να γίνει δράσεις, ενδεχομένως να γίνει βιοδιασπόμενες σακούλες για τους καφέ κάδους που έχετε φέρει, και να ένα στόχος για το επόμενο συνέδριο αυτή. Ενδεχομένως να γίνει ό,τι χρειάζεται για να αλλάξουμε αυτή τη χρήση αυτού του εργαλείου μεταφοράς και να το κάνουμε εργαλείο για το χωρίμα. Είναι αυτό που λέει και ο νόμος, ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να σχεδιάσουν τα σημεία τους. Έφερε ένα παράδειγμα του Λουξού, αλλά έχετε και εσείς ωραία
ελπίζω να τα δω σήμερα. Και βεβαίως μαζί με τον ελληνικό οργανισμό ανακοίνωσης και τους φορείς, τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς. Πάμε λίγο γρήγορα να πούμε. Εδώ λοιπόν έχουμε να πούμε για το ποιο είναι ο ρόλος του καθενός μας. Εμείς, ο καθένας μας, ουσιαστικά καλούμαστε να αλλάξουμε ένα κομμάτι της ζωής μας που έχουμε συνηθίσει, να πάψουμε να χρησιμοποιούμε την πλαστική σακούλα, να βρούμε εναλλακτικές μεθόδους. Και βέβαια, με την ευκαιρία, να αρχίσουμε να ξανασκεφτόμαστε και για ό,τι πλαστικό χρησιμοποιούμε με ευκολία, γιατί στην ίδια κατηγορία πάνε και τα υπόλοιπα, έχουν ανοίξει καμπάνιες. Σακουλίτσα, όχι ευχαριστώ. Καλαμάκι, όχι ευχαριστώ. Μη γελάτε. Είναι ένα σκουπίδι το οποίο δεν ξέρεις και τι να το κάνεις. Είναι πολύ μικρό. Ούτε να το ανακυκλώσεις σχεδόν δεν μπορείς. Χάνεται μέσα στα υπόλοιπα απορρίμματα. Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά, αλλά ξεκινάμε από τη σακούλα. Και λέμε ότι καμιά πλαστική σακούλα, άρα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουμε στο μηδέν. Και βέβαια, αν θέλουμε να αλλάξουμε πραγματικά, αυτή η ιστορία με την πλαστική σακούλα είναι μια αρχή για να σκεφτούμε διαφορετικά πώς μπορούμε πραγματικά να βοηθούμε σε μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων και ιδιαίτερα στα νησιά μας, αλλάζοντας και τον τρόπο που καταναλώνουμε και τον τρόπο που απορρίπτουμε και χρησιμοποιούμε τη ζωή μας. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε μια σκέψη. Είναι αυτό πρόβλημα ή μήπως είναι πρόκληση. Ή μήπως είναι μια ευκαιρία προβολής. Αυτό είναι δύο λόγια που ήθελα να πω συμπληρωματικά. Και τι να πω. Να πω ότι αναφέρονται σε ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα που έχουμε στα νησιά μας. Δηλαδή δεν συζητάμε φιλοσοφικά. Συζητάμε γιατί το θέμα των απορριμμάτων μας πονάει. Πονάει και οικονομικά, πονάει και περιβαλλοντικά, πονάει και τουριστικά και αναπτυξιακά. Άρα δεν είναι μια πολυτέλεια. Πάμε στο επόμενο. Και με τις ιδιαίτερες διαστάσεις που έχει το πρόβλημα στα νησιά μας λόγω και της τουριστικής κίνησης και του αυξημένου πληθυσμού του εποχιακού. Και λέμε ότι αν θέλουμε να πάμε, όχι, παρακάτω, ο στόχος μας για το 2020 πέρα από την κατάργηση της σακούλας είναι να διαλέγουμε στη πηγή τις συσκευασίες, δηλαδή εδώ, στον τόπο μας, τουλάχιστον το 80% και 40% τα οργανικά. Πάμε στο επόμενο. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζουμε τελείως την οτροπία. Σκεφτόμαστε, προσπαθούμε να πάψουμε να σκεφτόμαστε για αυτό το χιτάμι το οποίο ταλανίζεται τόσα χρόνια. Βεβαίως κάτω απ' όλα είναι αυτός, αλλά θέλουμε να είναι κάτω-κάτω. Εκεί, κάτω. Ανάποδα η πυραμίδα. Να σκεφτόμαστε πιο πολύ τα πριν. Την πρόληψη, την επανάχρηση, την ανακύκλωση, την αξιοποίηση. Και κάποιες ιδέες γι' αυτό. Δεν κρυβόμαστε. Αναδεικνύουμε το πρόβλημα και βλέπουμε όλοι μαζί πώς μπορούμε να το λύσουμε και προχωράμε με κάποιες ιδέες οι οποίες θέλουν όλους εμπλεκόμενους και την πολιτεία και τον κάθε πολίτη και τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους αλλά και τους επισκέπτες μας με γνώση για όλους να ξέρουμε τι σημαίνει το πρόβλημα στο οποίο συμμετέχουμε, πόσα πλαστικά βρίσκουμε στις θάλασσές μας και είναι όλων των ειδών αυτά που βλέπετε εκεί. Να το ξέρουμε όλοι, με όλους τους τρόπους. Και βέβαια να βρίσκουμε λύσεις με πρόληψη, με επανάκριση, όπως μπορούμε να μειώσουμε τα επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. Με συμμετοχή των εργαζομένων, των επιχειρηματιών και των εργαζομένων στη διαλογή στην πηγή. Βεβαίως είναι η κάρη έξω, αλλά μπορεί να είναι και όμορφη κάρη μέσα στις επιχειρήσεις. Λέμε. Με συλλογικές δράσεις των Δήμων και των φορέων των τοπικών, με πράγματα που δεν τα έχουμε ξανακάνει, αλλά κυρίως και μένουμε σε εδώ, με την αλλαγή της πολιτικής χρέωσης των δημοτικών τελών καθαριότητας, η οποία ήδη ανοίγει με τον καινούργιο νόμο και η οποία θα γίνει ξανά και πιο συγκεκριμένη με τους καινούργιους νόμους για τις φορείς διαχείρισης και ανοίγει το δρόμο να υπάρχουν κίνδυνα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όταν συμμετέχουν στην ανακύκλωση με χρεώνονται λιγότερο. Και πάμε. Και βέβαια με την κοινωνική ενεργοποίηση και συμμετοχή, τις ατομικές πρωτοβουλίες που ο καθένας μπορεί να πάρει και δράσεις συλλόγων και φορέων που ήδη αναπτύσσονται στα νησιά μας και σε άλλα μέρη βέβαια, όμορφες και με άνοιγμα όλο αυτό προς τους επισκέπτες.
Δεν μιλάμε μόνο μεταξύ μας, οι επισκέπτες μας έρχονται από χώρες που ήδη το ζουν αυτό και το ξέρουν. Άρα βρίσκουμε τρόπους να το κοινωνήσουμε. Θα βρείτε τους καλύτερους, πιστεύω ότι έχετε τα φόντα. Εδώ σας δείχνω ότι έγραψαν λειψή στην ταμπέλα τους. Έτσι για να μην φοβόμαστε το μέγεθος και να λέμε πως ήταν μικρό νησί. Η λειψή είναι ακόμα μικρότερη και τόλμησαν να μπουν με πολύ γλωσσά μηνύματα για να το πούν. Με σημεία γνώσης για τους επισκέπτες μας, που μπορεί να είναι και οι δράσεις φορέων όπως κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ή σύλλογοι που δημιουργούν τέτοιες σημεία ευαισθητοποίησης. Πάμε παρακάτω. Αλλά και με άλλες καμπάνιες που μπορούμε να σκεφτούμε και εδώ ανοίγουμε δρόμους. Τόσο από την πλαστική τσάντα, να δούμε την προώθηση του ελληνικού πρωινού με την έννοια τοπικό πρωινό, άρα μείωση των απορριμμάτων. Είναι μια καμπάνια που τρέχει καιρό από το ξενοδοχειακό κινητήριο. Μπορούμε να τη βάλουμε και αυτή μέσα στη συζήτησή μας. Πάμε παρακάτω. Με καμπάνιες για τη μείωση των πλαστικών μπουκαλιών του νερού. Με καμπάνια για τη μείωση των πλαστικών στο ψωμί, προωθώντας τους φούρνους μας ή τα καταστήματα που παράγουν τοπικά ψωμί, όχι πλαστικοποιημένο. Με αυτό το στόχο. Δεν είναι πια πρόβλημα. Είναι ένα εργαλείο προβολής. Μια πρόκληση καινούρια για τη ζωή μας και με μια βασική απάντηση, αυτό που έκανε ο Δήμος Πύργου που πνιγόταν στα σκουπίδια πριν από 2 χρόνια, που έφτιαξε το χριστουγεννιάτικο του δέντρο από πλαστικά σκουπίδια, το στόλισε, το φώτισε και κάλεσε τους κατοίκους να αυξήσουν ριζικά την ανακύκλωση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Άρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία στη διάθεση όλων σας και του Δήμου και των φορέων και των συλλόγων. Γιατί οι σύλλογοι μπορούν να παίξουν και οι φορείς του νησιού πολύ σημαντικό ρόλο με τον καινούριο νόμο. Υπάρχει πρόβλεψη για τους φορείς της κοινωνικής και της αλληλέγγυης οικονομίας, όπως είναι όλοι αυτοί οι σύλλογοι, να έχουν θεσμικό ρόλο σε συνεργασία με τον Δήμο. Ο Δήμος είναι αυτός που αποφασίζει για τη διαχείριση σε κάθε τόπο, αλλά δίνει τη δυνατότητα να κάνουν τοπικές δράσεις. Τοπικές δράσεις είναι καμπάνιες. Τις οποίες μπορούμε να στηρίξουμε σαν ελληνικός οργανισμός ολοκύκλωσης με την παιδιά σας. Ευχαριστούμε. Οφείλω μία συγγνώμη στη Δημοτική Αρχή της Γείτονος, στο Δήμαρχο, στο Δήμο της Αντιπάρου, με πληροφορούν ότι υπάρχει εκπρόσωπός του, ο κύριος Τριαντάφυλλος. Εδώ είναι. Ελάτε κύριε Τριαντάφυλλε, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο και χίλια συγγνώμη για την παράληψή μου. Ωραία. Είναι εδώ λοιπόν και ο εκπρόσωπος του Δήμου της Αντιπάρου. Εγώ ξέρετε τι σκέφτηκα ακούγοντας τα όλα αυτά. Εμείς τώρα οι δημότες της Πάρου, που ο Δήμος έκανε μείωση στα τέλη αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, δεν ξενιάσαμε. Συνεχίζει η αποκομιδή και η διαχείριση απορριμμάτων να είναι μια πολύ ακριβή υπόθεση. Μπορούμε λοιπόν να ρίξουμε και άλλο το κόστος ανακυκλώνοντας. Ο Δήμος μπορεί να μείωσε τα τέλη, αλλά και εμείς έχουμε υποχρέωση να βγάζουμε λιγότερα σκουπίδια. Βλέπω βέβαια εδώ ότι έχουμε και παιδάκια. Έχουμε πολλά παιδιά από τον Υπηαγωγείο Προδρόμου, από το Δημοτικό Λευκών, από το Βρεφονηπιακό, τα μωρά, τα μικρά, του Αρχίλογου. Ξέρετε κάτι, είναι οι καλύτεροι ακροατές, γιατί εμείς μπορεί... Δασκάλα, ποιος είναι? Προδρόμου. Ναι, από τον Υπηαγωγείο Προδρόμου. Τα παιδάκια είναι οι καλύτεροι ακροατές, γιατί εμείς μπορεί να καταλαβαίνουμε ότι δεν χρειάζονται σακούλες, αλλά εμείς είναι λίγο δύσκολο να το εφαρμόσουμε και στα παιδάκια του Δημοτικού της Νάουσας. Τα παιδιά είναι αυτά αύριο που αβίαστα και φυσικά θα πούνε όχι, δεν θέλουμε σακούλα. Εμείς είναι λίγο δύσκολο να το πούμε, έστω κι αν το καταλαβαίνουμε. Κύριε Γάκη, θέτε να παρουσιάσετε κάτι, έχετε τον λόγο. Πριν δώσουμε το λόγο στα παιδιά, έχουμε μηνύματα από άλλα παιδιά για τα παιδιά. Πρώτα παρουσιάζουμε το Δημοτικό Σχολείο Αναβίσω, που απέχει από εδώ κάποια μίλια, που τα παιδιά της περιβαλλοντικής, με το μάθημα για λύκη χελώνα, σας στέλνουν το μήνυμα και περιμένουν το δικό σας μήνυμα. Και οι μαθήτριες του Δευτέρου Δημοτικού,
Και εμείς, την κατάληψη. Σας ευχαριστούμε. Πολύ. Παρασκευαστικός. Και επίσης, τα παιδιά της Ερασμίου Ελληνογερμανικής Σχολής που βραβεύτηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με πράσινο ευρωπαϊκό βραβείο, είναι μόνο 1.700 παιδιά. Ότι το πρόγραμμα «Η Αλίκη Χελώνα» αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται σε πάνω από 10.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Άρα η Πάρος και η Αντίπαρος έχει γίνει μάθημα σε 10.000 παιδιά. Ο λόγος στα παιδιά. Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Πρόεδρε του ΣΥΡΙΣΑΠΑ, κύριε Πρόεδρε νομικών προσώπων, κύριε Πρόεδρε των τοπικών κοινοτήτων, κύριε Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί σύνεδροι, είναι ιδιαίτερη τιμή για την τάξη μας και το σχολείο μας η πρόσκληση που πήραμε για να μετέχουμε στο σημερινό συνέδριο με αφορμή το μάθημα της γλώσσας που ασχοληθήκαμε με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, γράψαμε μία επιστολή απευθυνόμενη στο Δήμαρχο της Πάρου, κύριο Κοβέο, αναφέροντας μερικούς προβληματισμούς μας όσον αφορά στην πρόσκληση του περιβάλλοντος στο νησί μας. Θα σας αναφέρουμε και εδώ σήμερα ορισμένα θέματα που μας απασχολούν. Το κακό της πλαστικής σακούλας. Η πλαστική σακούλα μολύνει το περιβάλλον και τη θάλασσα. Υπάρχουν ζώα υπό εξαφάνιση εξαιτίας της πλαστικής σακούλας. Κάποια ζώα την περνάνε για τροφή, την τρώνε και μετά σκοτώνονται. Αγαπητοί σύνεδροι, όταν στα λιμάνια και σε πολλά άλλα μέρη δεν έχει κάδους, δεν πετάμε τα σκουπίδια κάτω. Θα κρατάτε το σκουπίδι μέχρι να βρείτε κάδους ή να πάτε σπίτι σας. Δεν πετάμε σκουπίδια στην θάλασσα. Άμα δεν υπάρχει κάδους, τον παίρνουμε μαζί μας. Ας πάμε στα δέντρα. Μην κόβετε τα δέντρα. Τα δέντρα γιατί έχουν οξυγόνο. Δεν μπορούμε να αναπνέουμε χωρίς οξυγόνο. Τα χαρτιά φτιάχνονται από το κορμό των δέντρων. Μην χαλάτε τα χαρτιά τζάμπα γιατί χαλάμε δέντρα. Εγώ θα σας μιλήσω για τις πετρελοκυλίδες.
Η πετρελοκυλίδα είναι διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα. Οι πετρελοκυλίδες δημιουργούνται από ατυχήματα με πετρελοφόρα δεξαμενόπλια ή από τον παράνομο καθαρισμό των δεξαμενών των πλοίων στην ανοιχτή θάλασσα. Η πετρελοκυλίδα είναι από τις πιο σοβαρές αιτίες ρυπαίνσης σε όλο τον κόσμο. Τα θαλάσσια ζώα πεθαίνουν και τα πουλιά καλύπτονται με πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι πιο ελαφρύ από το νερό και πλέει. Έτσι φτάνει στις ακτές όπου τις μολύνει. Εμείς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και για τα προβλήματα με τα σκουπίδια που έχουμε στο χωριό μας, ειδικά το καλοκαίρι. Το χωριό μας είναι Νόσο, δηλαδή το πιο τουριστικό μέρος του νησιού. Τα σκουπίδια το καλοκαίρι είναι υπερβολικά πολλά, αφού ο πληθυσμός του νησιού τριπλασιάζεται. Στις παραλίες βλέπουμε πεταμένα σκουπίδια, στο λιμάνι της Νάουσας, στα καΐκια. Τα πετάνε όλοι οι ψαράδες στους μικρούς κάδους που έχουν εκεί και είναι φουλ γεμάτοι πάντα. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι, κάτω κι ας υπάρχουν κάδοι αρκετοί. Βέβαια, κύριε Δήμαρχε, να σας πούμε ότι άμα έχετε λεφτά, σας αγοράσετε κι άλλους κάδους. Ακόμα οι κάδοι που είναι στον ποταμό της Νάουσας, που είναι και πολύ σε εκείνο το σημείο, βρωμούν αισχρά με αποτέλεσμα να βλέπεις τους τουρίστες και όλοι όσοι παρκάρουν εκεί να κατεβαίνουν για το λιμανάκι με τα καλά τους ρούχα ντυμένοι και να συχαίνονται που περνούν μπροστά από αυτό το θέμα. Και εμείς συχαινόμαστε εκεί. Αλλά και στην παιδική χαρά έχει σκουπίδια, ακόμα και στο σχολείο μας. Πετάνε ηλεκτρονικές συσκευές σε έπιπλα στρώματα και άλλα σε χώρους που δεν επιτρέπονται να πετάγονται τέτοιου είδους πράγματα, καθώς επίσης και πολλά κραδιά δεν τα πετάνε στους εδειγμένους χώρους. Παρόλο που υπάρχουν κάδοι αρκετοί, μήπως συμβαίνει και κάτι άλλο τελικά, που έχει έρθει η ώρα να παραδεχτούμε και να το διορθώσουμε. Και βέβαια συμβαίνει και κάτι άλλο. Εμείς οι ίδιοι πρέπει πρώτα να διορθωθούμε. Αφού πολλές φορές που πετούμε τα σκουπίδια με τη μαμά μου στην Άουσα, οι κάδοι είναι άδειοι και γύρω-γύρω τσάντες με σκουπίδια απ' έξω. Είναι δυνατόν? Ποιος μπορεί και τα κάνει αυτά? Μα εμείς οι ίδιοι τα κάνουμε, παιδιά και γονείς. Αφού το βλέπουμε και στο σχολείο μας. Το πρωί που πάμε στο προάβλιο είναι καθαρό και μετά το πρώτο διάλειμμα έχει γεμίσει χαρτιά, αλουμινόχαρτα, μπανανόφλουδες, φλούδες από μανταρίνια και άλλα που θα έπρεπε να βρισκόντουσαν στους κάδους. Ναι, εμείς οι ίδιοι ρυπαίνουμε το σχολείο μας. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όπως στο σπίτι μας πετάμε στον κάδο πειραμάτων τα σκουπίδια, έτσι και στο σχολείο πρέπει να φερόμαστε. Άλλωστε το σχολείο μας είναι το δεύτερο σπίτι μας, αφού εκεί περνούμε τη μισή μας ημέρα. Δηλαδή, να μην λέμε ότι και να πετάξουμε το κάδο το σκουπίδι ή και να κάνουμε το ίδιο στις ακτές, ή στο σχολείο μας θα έρθουν κάποιοι και να τα καθαρίσουν. Εμείς πρέπει να κάνουμε το σωστό, που είναι να πετάμε ακόμη και το πιο μικρό σκουπιδάκι στους κάδους. Στις παραλίες το ίδιο, στο σχολείο το ίδιο. Και αν είμαστε κάπου που δεν υπάρχουν κάδοι, κρατάμε το σκουπιδάκι στην τσάντα μας και το πετάμε μόλις βρούμε το κάδο. Επίσης, πολύ σημαντική δράση είναι και η ανακύκλωση. Ξέρετε ότι ένα υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί και μοιάζει πάλι και άχρηστο δεν έχει χάσει την αξία του? Μπορούμε αντί να το πετάξουμε όπου βρούμε χωρίς δεύτερη σκέψη να το επιστρέψουμε στον οικονομικό κύκλο. Αυτό είναι ανακύκλωση. Γυαλιά, αλουμίνιο, χαρτί, πλαστικό είναι μερικά από τα υλικά που μετά τη χρήση τους πρέπει να τα τοποθετήσουμε στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Τα ωφέλη από αυτή τη μικρή κίνηση είναι μεγάλα. Σκεφτείτε μόνο ότι με την ανακύκλωση 1000 κιλών χαρτιού δεν κόβονται 17 δέντρα. Εξοικονομούνται 130 κιλά πετρέλαιο που θα χρησιμοποιούσαμε για την παραγωγή της ενέργειας που απαιτείται και τη δημιουργία του χαρτιού.
Με την ανακύκλωση χιλίων κιλών γυαλιού δεν καταναλώνεται η άμμος των υδροβιότοπων και εξοικονομούνται 12 κιλά πετρέλαιο που θα χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή της ενέργειας που απαιτείται για τη δημιουργία του γυαλιού. Με την ανακύκλωση χιλίων κιλών αλουμινίου δεν γίνεται εξόρυξη 4,75 τόνων βωξίτη. Με την ανακύκλωση χιλίων κιλών πλαστικού δεν θα απαιτηθούν 500 χρόνια για να αποσυντεθούν από το περιβάλλον. Το ξέρετε ότι με την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να γίνει ένα κουτάκι από αλουμίνιο μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο για 4 ώρες, να δείτε τηλεόραση για 3 ώρες και να λειτουργήσει ένα ψυγείο για 4 ώρες. Με την ανακύκλωση λοιπόν δεν ρυπαίνουμε το περιβάλλον, εξοικονομούμε ενέργεια αλλά και πρώτη ύλη. Και επειδή υπεύθυνος πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης, τώρα που διαβάσετε το κειμενάκι μας, ενώστε τη φωνή σας μαζί με τις δικές μας για ανακύκλωση τώρα. Γιατί όλοι μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη μας, δηλαδή το σπίτι μας. Άρα, μετά από όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα εδώ, διαπιστώνουμε ότι μόνο όταν αλλάξουμε εμείς πρώτα και προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε, διατηρώντας το καθαρό, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε και τις συνθήκες διαβίωσής μας στην Γη. Γενικότερα, και αυτό μόνο όταν αλλάξει η νοοτροπία μας μπορεί να γίνει. Καλές γιορτές με υγεία! Κυρία Παυλάκη, να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την κυρία Αγγελική Παυλάκη, δασκάλας... Αγγελική, ναι. Δασκάλα στο Δημοτικό της Νάουσας. Τα ονόματα των παιδιών να μας λέγατε, κυρία Παυλάκη. Ένα-ένα. Τζένις Καραματιά. Αγγελική Συχνέου. Άκησης στην Πολυσιώτη. Κύριος Κάλλας. Γιάννα Πανιρετοπούλου. Ζαχαρίας Παρούση. Άννα Πασχάη. Καλκούτσι Δημήτρης. Αριστοτέλης Χορεύας. Τόσκα Αλέξια. Ρέα Ντάκα. Ζανίσα Γκριώτη. Και Σταμάτης Πολυσιώτη. Επειδή όταν οι κρατικοφόρες ευαισθητοποιούνται και οι ιδιώτες, δώσαμε στα παιδιά σε ένα βιβλίο το ποτάμι του εθελοντισμού, θα έρθει τα υπόλοιπα παιδιά που ήρθαν το ποτάμι σήμερα να έρθουν, που μου λέει την εθελοντική αποδοσία, γιατί περιβάλλον και ζωή είναι μαζί. Και επίσης μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον Πάρο δίνει 30 τσάντες, επικοινωνούν και τα παιδιά της τάξης Δέλτα 2 να σου σπάζουν. Και καλούμε λοιπόν όλους τους επιχειρηματίες. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παυλάκη και τα παιδάκια, όλα τα παιδάκια που σήμερα μας ακούν. Και βλέποντας καλύτερα, κύριε Δήμαρχε, μαζί με τα παιδάκια, νομίζω ότι ξεχάσαμε να προσφωνήσουμε πριν τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΠ, τον κύριο Πούλιο. Τους προσφωνούμε τώρα μαζί με τα παιδάκια, τι άλλο θέλουμε. Και επίσης τον πρόεδρο του ΚΟΥΠΟΥΑ, ασκήτη κοινωνική πολιτική και μέρημνα του Δήμου, τον κύριο Μικέ, καθώς και τον εκλεγέντα καλή δύναμη πρόεδρο του παραδοσιακού οικισμού, τον κύριο Αυλίτη. Καλή δύναμη, κύριε Αυλίτη. Κύριε Δήμαρχε, ζητήσατε το λόγο να απαντήσετε στα παιδάκια. Νομίζω ότι η απάντηση αυτή θα πιάσει περισσότερο από εμάς τους μεγάλους.
οφείλουμε να απαντήσουμε στα παιδάκια, γιατί στηριζόμαστε στα παιδάκια. Λοιπόν, η μάχη της, των απορριμμάτων στην Άουσα το καλοκαίρι φέτος ήταν πάρα πολύ σκληρή. Και δεν είναι τυχαίο ότι το καλέσαμε το δημοτικό της Άουσας, γιατί πρέπει να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά, ώστε η επόμενη γενιά να είναι πολύ καλύτερη. Όπως είπα τα παιδιά, λοιπόν, στο ποτάμι της Άουσας, εμείς παραλάβαμε, μάλλον κληρονομήσαμε, δεν ξέρω πώς το πούμε, ένα σκουπιδότοπο μέσα στο ποτάμι. Το οποίο το καθαρίσαμε, βάλαμε πρέσπο τέντες, φυτεύτηκε γύρω-γύρω, καθαρίστηκε. Πήραμε καινούριους κάδους. Το βράδυ υπήρχε μία. Τα βράδια οι επαγγελματίες, οι συμπολίτες μας, όταν τέλειωναν τα καταστήματα, τα πηγαίνανε και τα αφήναν, τρέχαν ψαρόζουμε αγάτες και πήγαιναν στον ποταμό, δίπλα στο ποταμό που γινόταν η αναπόθεση των απορριμμάτων. Για να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα, βάλαμε εργολάβο τη νύχτα. Η μάχη δεν τελειώνει μέχρι είμαστε ένα καθαρό νησί. Αν πάτε και σε άλλα νησιά, είμαστε από τα καθαρότερα νησιά των Κυκλάδων. Η μάχη όμως δεν τελειώνει και με τη νέα γενιά εμείς ευελπιστούμε ότι πραγματικά θα λάβουμε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, το λόγο έχει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχίλογος, ο κύριος Σπύρος ο Μικρογιάννης. Σας παρακαλώ, σε παρακαλώ Σπύρος, το τέταρτο να είσαι συνεπής, αν και νομίζω ότι αυτό το γνωρίζεις καλύτερα. Καλημέρα και από μένα. Τα ακούγομαι? Έχω δυσκολία τώρα. Σπύρο. Τώρα με ακούτε? Λοιπόν, μετά από τα παιδιά, τι να πω εγώ. Επίσης, ήθελα να σας πω ότι με κάλεσε η κυρία Θημιάτσο στο μεγαλύτερο κομμάτι της ομιλίας μου. Γι' αυτό το λόγο αφήνω τα χαρτιά και θα μπω στη διαδικασία των προτάσεων σε ό,τι αφορά την συνεργασία των φορέων της ΠΑΟ. Για ιστορικούς λόγους, έχω να σας πω ότι το 1986 πρώτος ο αρχηλόγος έχοντας από τότε την ευαισθησία σε ό,τι αφορά το θέμα του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως το πλαστικό, τα πλαστικά γενικότερα, είχε διοργανώσει εδώ μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Μάλιστα ήταν και οι νομάρχες της περίοδου αυτής, κυρία Παπαζούλη. Είχαμε μια αθλήσα, την οποία είχαμε αναρτήσει και μάλιστα σε πολλούς φάνηκε και λίγο παράξενο το γεγονός αυτό, γιατί το πλαστικό τότε ήταν σε μια ροή της μόδας, θα έλεγα, χωρίς να κατανοούμε όλοι ότι η ζημιά που έρχεται δεν είναι αυτή, δεν θα ήταν, δεν την είχαμε φανταστεί μάλλον τη ζημιά που έρχονταν. Επίσης, έχω να σας πω και κάτι άλλο, ταξιδεύοντας πριν από μια εβδομάδα προς τον Πειραιά, στην πορεία λοιπόν του ταξιδίου, διαπίστωσα ότι υπήρχαν πάρα πολλές νησίδες με πλαστικά. Ψηλά, μικρά, μεγάλα, σακούλες, πατού. Φανταστείτε τώρα τι σημαίνει στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο γενικότερα. Σκεφτείτε ότι στο Βόρειο Ατλαντικό υπάρχει εκεί μια μάζοξη πλαστικών σε μια τεράστια έκταση. Αυτό σημαίνει ότι τίποτα δεν είναι μακριά, όλα είναι πολύ κοντά για μας, για τους κατοίκους αυτού του πλανήτη. Άρα δηλαδή όλοι έχουμε ευθύνες και υποχρεώσεις να πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Έρχομαι λοιπόν τώρα σε ό,τι αφορά το Δήμο μας εδώ. Εμείς ως φορείς αυτού του τόπου έχουμε ευθύνες, δεν είναι μόνο ο πολιτισμός, που εντάξει ο πολιτισμός είναι όλα, αλλά το περιβάλλον κυριαρχεί και πρέπει να κυριαρχεί. Φαίνεται ότι είμαστε υποχρεωμένοι πρέπει να πούμε στη διαδικασία για καλά ότι οι σχέσεις μας και με τον Δήμο και με τους φορείς του Δήμου θα είναι άμεσες, να συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα, ούτως ώστε να μπούμε στη διαδικασία αυτή, να επηρεάσουμε όπως και τα σχολεία σήμερα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ευχαριστούμε πάρα πολύ το σχολείο αυτό που η παρουσία του εδώ μας έδωσε ένα μήνυμα το οποίο δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ούτε μια στιγμή. Τα παιδιά θα ζήσουν αύριο. Είμαστε υποχρεωμένοι εμείς ως γονείς και όχι μόνο να δώσουμε ένα καθαρό περιβάλλον στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στις επόμενες γενιές. Δεν είμαστε τελευταίοι κάτοικοι. Η γενιά η δική μας πιστεύω ότι κάνουμε μια τεράστια ζημιά στο περιβάλλον. Από άγνοια, από δεν ξέρω από τι, δεν μπορώ να πω για ποιο λόγο
μπήκε στη ζωή μας όλη αυτή η κατάσταση ρήπανσης. Δεν είναι όμως, μόνο η πλαστική σακούλα. Η πλαστική σακούλα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, θα πρέπει να το περιορίσουμε και το καταργήσουμε και καλό θα είναι συμβεί αυτό. Είναι όλα τα άλλα από τα πλαστικά πουκάλια που γίνεται μέρη ανακύκλωση. Είναι οι συσκευασίες. Σκεφτείτε ότι μία συσκευασία ενός προϊόντος μπορεί να έχει και το 80 ή το 90% από πλαστικά που περιέχει αυτή η συσκευασία. Το κόστος και το κέρδος κάποιων εταιριών είναι τεράστιο. Άρα δηλαδή πρέπει να πούμε σε αυτή τη διαδικασία ότι θα πρέπει να τα περιορίσουμε και στην αγορά ακόμα. Όταν αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ ένα προϊόν, να ξέρουμε ότι πληρώνουμε πάρα πολλά λεφτά επάνω στη συσκευασία. Παράδειγμα, ας πούμε, ότι στα σπίτια μας παντού πλαστικά, κάνουμε ένα πάρτι, τα παιδιά είναι πλαστικά. Δηλαδή, τι παράδειγμα δίνουμε στα παιδιά μας και εμείς ως φορέας εδώ χρησιμοποιούμε πλαστικά και πρέπει να τα περιορίσουμε να τα ευαισθητοποιήσουμε. Οι όποιες δράσεις γίνονται και από το Δήμο ακόμα και από όλους τους φορείς. Το παράδειγμα είναι το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε και να δίνουμε στα παιδιά μας και στον εαυτό μας πολλές φορές. Τώρα, πιστεύω ότι η σημερινή συνάντηση είναι σημαντική. Η παρουσία εδώ ανθρώπων σχολείων και και των ανθρώπων των σχολείων, των παιδιών εννοείται, είναι σημαντική. Ο Δήμος μέσα στην πολιτική του πλέον πρέπει να μπει στη διαδικασία αυτή της συνεργασίας κυρίως και με τα σχολεία και τις φορείς. Είμαστε εμείς από τη μεριά του αρχαίου διαθετημένοι να μπούμε στη διαδικασία αυτή, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ως πολίτες και επίσης οι φορείς της παρικές κυρίως που είναι και το λιμάνι εδώ που είναι πολύ ευαίσθητο κομμάτι, γιατί αν λάβετε υπόψη τι σημαίνει στο λιμάνι μέσα στη θάλασσα, είναι τραγικό γιατί πολλά πλαστικά είναι παντού. Και αυτό είναι παράδειγμα από πέρσι που είχε γίνει καθαρισμός σε ένα μικρό κομμάτι. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα, μην σας κουράσω γιατί έχουν υποθεί όλα. Όμως, το μήνυμα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δήμος, φορείς στο Δήμο, συλλογική φορή, σχολεία. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο το πράγμα καταφέρουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ Σπύρο και για την οικονομία του χρόνου. Στη λίστα των ομιλητών υπάρχει μετά ο πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου, κύριος Αλιπράντης. Αν δεν είναι εδώ κύριος Αλιπράντης, κάποιος εκπρόσωπος του Συλλόγου. Ωραία, τους ευχαριστούμε και αυτούς. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Ο κύριος Κυρκίτσος, περιβαλλοντολόγος, με θέμα «Διεθνή μέτρα για τη μείωση της πλαστικής σακούλας και εφαρμογή τους στην Ελλάδα». Κύριε Κυρκίτσο, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η δήλωση, η οποία θα πρέπει να γίνει παντού από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Καταρχήν, θα ξεκινήσω με την οδηγία, γιατί οδηγία για την πλαστική σακούλα. Νομίζω ότι ακούστηκαν πάρα πολλά. Να συμπληρώσω λιγάκι, είναι τεράστιο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλαστικών παγκοσμίως και εξελίσσεται σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα επικινδυνότητας από αυτή που νομίζαμε μέχρι τώρα. Έχει φτάσει σε επίπεδο παγκοσμιοποίηση πλέον το επίπεδο της ρήπανσης των πλαστικών και βέβαια το κυρίαρχο πλαστικό μέσα στα πλαστικά γενικώς είναι η πλαστική σακούλα, γιατί είναι πολύ ελαφρύ, μεταφέρεται από τον άνεμο, διαλύεται και τεμαχίζεται σε πολύ μικρά κομμάτια, ιδιαίτερα οι ξοδιασπόμενες, και δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια εκατομμύρια τόνη σε όλο τον πλανήτη συσσωρευμένη ρήπανση από πλαστικά και μικροπλαστικά στις θάλασσές μας, με τεράστιες επιπτώσεις. Και βέβαια δεν είναι μόνο οι πλαστικές σακούλες, είναι έρχονται και πολλά άλλα πλαστικά τα οποία θα συζητηθούν τις επόμενες δεκαετίες, όπως είναι τα πλαστικά μπουκάλια, όπως είναι οι μικροίνες από τα ρούχα μας, τα πλαστικά τα οποία από τα πλυντήριά μας περνάνε στους βιολογικούς και μετά καταλήγουν στη θάλασσα γιατί δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και η αρχή
η αρχή της λύσης του θέματος του πλαστικού ξεκίνησε με αυτή την οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει μια οδηγία για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, την πλαστική σακούλα, για να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι. Σκεφτείτε, να συμπληρώσω λιγάκι και για τα παιδιά, η πλαστική σακούλα σκοτώνει πάρα πολλά είδη που κινδυνεύουν εξαφάνιση, τη φώκια, τη χελώνα, και κυρίως δεν είναι ότι πνίγονται επειδή αναπνέουν και φράζει το αναπνευστικό σύστημα η πλαστική σακούλα, που συμβαίνει και αυτό, είναι κυρίως όταν την καταπίνουν έχουν την αίσθηση ότι έχουν χορτάσει και σταματάνε να τρώνε. Πεθαίνουν οι χελώνες, πεθαίνουν τα μεγάλα κύτη που τρώνε τεράστιες ποσότητες πλαστικού, πεθαίνουν από ασιτεία, ακριβώς, και το έχουμε διαπιστώσει από έρευνες και με ανάλυση, γιατί πεθάνανε μεγάλα είδη που ξεβράζονται μετά στις ακτές μας. Άρα είναι τεράστιο το πρόβλημα, και να πούμε και κάτι ακόμα. Η διάσπασή τους σε μικροπλαστικά, που είναι το τεράστιο πρόβλημα, τη μεγάλη σακούλα τη βλέπουμε και μπορούμε να την αφαιρέσουμε, τα μικροπλαστικά δεν φαίνονται και μπαίνουν, έχουν φτάσει σε επίπεδο ζωοπλακτών, φυτοπλακτών, άρα μπαίνουν οριζόντια σε τροφική αλυσίδα, άρα έρχονται και στο πιάτο μας, και έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν επιπτώσεις οι οποίες μεταφέρονται και στην ανθρώπινη υγεία, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξετάζεται πάρα πολύ περιστατωμένα τώρα από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Και δεν είναι μόνο αυτές οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, είναι αποφράξεις. Ζήσαμε τι έγινε στη Μάντρα. Στο Πακιστάν απαγορεύσαν πλαστική σακούλα εξαιτίας του ότι φράζει τις αποχετεύσεις. Είναι επιπτώσεις στην αυσιπλοεία που μπερδεύεται σε έλικες και ούτω καθεξής. Είναι η αισθητική ρήπανση που προκαλείται. Είναι πάρα πολλά τα θέματα με τα πλαστικά και ιδιαίτερα με την πλαστική σακούλα, που είναι το πιο σημαντικό πλαστικό. Γι' αυτό έγινε η οδηγία, και πρέπει να φτάσουμε 40, λέει η οδηγία, τεμάχια κατανάλωσης κατά κεφαλή μέχρι το 2025. Στη χώρα μας είμαστε, ακούστηκαν 200, λέει μια μελέτη της Γιουνόμια του 12, 400 είπε ο ΙΕΛΚΑ φέτος, είχε πει 360 πέρυσι, τώρα λέει 400. Εμείς στο Life Debug, που κάναμε ένα live ιδιαίτερα για την πλαστική σακούλα, για τη μείωση πλαστικής σακούλας, έχουμε εκτιμήσει ότι μπορεί να είναι και πάνω από 500 σακούλες κατά κεφαλή η κατανάλωση. Στη Ζάκυνθο δε, που είχαμε κάνει μια σύσκεψη μαζί με τον ΕΟΑΝ, η ίδια η παραγωγή εισαγωγής πλαστικής σακούλας στη Ζάκυνθο, στη Σαντορίνη, μας είπανε το νούμερο, και κάνοντας μια διαίρεση, η κατακεφαλή κατανάλωση στη Σαντορίνη ήταν πάνω από 900 σακούλες κατακεφαλή. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ευρώπης, και βέβαια στην Ελλάδα δυστυχώς το διαπιστώσαμε με την οδηγία κυρίως. Πρέπει να το πούμε. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, και θα αναφερθώ στα μέτρα πολιτικής και στη διεθνή εμπειρία. Μας έδειξε η κυρία Θεομιάτου διάφορες χώρες, είναι 150 τουλάχιστον χώρες που την τελευταία 20ετία έχουν πάρει μέτρα για την πλαστική σακούλα. Εμείς τώρα ξεκινήσαμε με την οδηγία να παίρνουμε μέτρα, και βέβαια αξιοποιώντας και αναλύοντας αυτή την εμπειρία αυτών των χωρών, μπορέσαμε και κατηγοριοποιήσαμε ποια είναι τα μέτρα πολιτικής που θα πρέπει να πάρουμε για να μειωθεί επιτέλους η πλαστική σακούλα γρήγορα. Και εντάχει θα αναφερθώ, για να πάρουμε και ιδέες με όσα ακούστηκαν ήδη, να πάρουμε και ιδέες για πολλά άλλα μέτρα που θα πρέπει να κάνουμε. Καταρχήν η εναρμόνιση. Έγινε εναρμόνιση, είμαστε από τις χώρες που καθυστερήσαμε λίγο, αλλά έγινε εναρμόνιση. Ήταν, θα λέγαμε, μια σχετικά καλή εναρμόνιση με την ΚΙΕ, η οποία δημοσιεύτηκε με βάση τον νόμο των 4496. Έχει όμως μερικά ελαττωματάκια, τα ανέφερε η κυρία Θεομιάτου, εξαιρέθηκαν τα περίπτερα και οι λαϊκές αγορές. Γιατί? Δεν θα μπορούσαν να μην εξαιρεθούν. Υπάρχει δυνατότητα και στα περίπτερα ήδη πουλούνται εναλλακτικά μέσα, γιατί το επιχείρημα είναι πού θα πουλάει ο άλλος μια τσάντα πολλών χρήσεων ή πώς θα δίνει το τέλος. Είναι λυμμένα αυτά τα πρακτικά ζητήματα. Είναι πολιτικοί οι λόγοι που αφαιρέθηκαν. Είναι η τι μου δίνεις, τι σου παίρνω στις συζητήσεις. Άρα κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούμε, διότι είναι μια κεκρόπορτα, ένας δούριος ύπος η εξαίρεση αυτή, γιατί μιλάμε για το περίπου το 40% της κατανάλωσης. Το άλλο 60% είναι τα σούπερ μάρκετ και τα μαγαζιά. Άρα θα πρέπει να το δούμε μαζί, ενδεχομένως να επιταχύνουμε την ιδέα της απαγόρευσης στο μέλλον. Το δεύτερο είναι η χρέωση που είχε επιβληθεί πάρα πολύ. Η εναρμόνιση είναι νομοθετικά μέτρα που παίρνουν οι χώρες. Η χρέωση ήταν το πρώτο μέτρο που παίρναν παλιά, δηλαδή η σακούλα κοστίζει σήμερα 1,5 λεπτό. Αυτό θα μπορούσε να χρεώνεται, όπως κάνουν σήμερα τα Lidl που χρεώνουν την πλαστική σακούλα. Δεν περιμένανε την νομοθεσία ή την οδηγία. Γιατί από πίσω τους έχουν μια μητρική εταιρεία η οποία έχει περιβαλλοντική πολιτική, την οποία εφαρμόζει σε όλες τις χώρες. Γι' αυτό και χρεωνόταν, και είδαμε ότι στα Lidl η κατανάλωση είναι 80% μικρότερη από τις άλλες σούπερ μάρκετ, μόνο και μόνο επειδή χρέωνε 3-4 λεπτά την πλαστική σακούλα.
Φτάνει αυτό, δηλαδή αν βάλουμε και εμείς 3-4 λεπτά θα μειωθεί 80%. Η απάντηση, η εκτίμησή μας από το Light Debug είναι όχι, δεν θα μειωθεί τόσο, διότι οι καταναλωτές που θα πάνε και σε άλλα σούπερ μάρκετ και παίρνουν σακούλες. Άρα λοιπόν εκτονώνεται η κατανάλωσή τους στη σακούλα στα άλλα, άρα όταν πάνε εκεί συμμορφώνονται και καταναλώνουν λιγότερες. Άρα θα πρέπει το τέλος που ακούσει και τα 3 λεπτά, που είναι το επόμενο και πιο αποτελεσματικό μέτρο που έχει εφαρμοστεί παγκοσμίως για τιμή της πλαστικής σακούλας, είναι το ανταποδοτικό τέλος που μπαίνει στη σακούλα, που κυμαίνεται από 5 λεπτά παγκοσμίως μέχρι 55-60 λεπτά. Και μιλάμε για το τέλος, γιατί σε άλλες χώρες υπάρχει επιπλέον πολλές φορές και χρέωση. Δηλαδή χρεώνουν τη σακούλα τα σούπερ μάρκετ 5 λεπτά, 10 λεπτά, όσο θέλουν, είναι ένα προϊόν, και από εκεί και πέρα μπαίνει και το ανταποδοτικό τέλος που υπάρχει από την νομοθεσία και μπορούμε να φτάσουμε σε πολύ υψηλά νούμερα. Και γιατί το κάνουν αυτό οι άλλες χώρες? Γιατί ακριβώς θέλουν να μειώσουν γρήγορα. Εμείς τι τέλος βάλαμε? 3 λεπτά. Ποια ήταν η πρόταση του Light Debug? Ήταν 10 λεπτά. Γιατί? Μαζί με το ΦΠΑ. Το 3 είναι συν ΦΠΑ, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε, αλλά θα πάει 4 πρακτικά. Γιατί η σακούλα σήμερα των απορριμμάτων κατά μέσο όρο πουλιέται 9 λεπτά. Άρα, αν μπει ένα τέλος 3 λεπτά, πάρα πολλοί καταναλωτές θα συνεχίσουν να αγοράζουν συσσαγωγικά με 3 λεπτά τη σακούλα, την κλασική σακούλα μεταφοράς, για να μην αγοράζουν με 9 λεπτά τη σακούλα των σκουπιδιών. Άρα, δεν περιμένουμε μεγάλη μείωση με την πρώτη είσοδο που θα γίνει των 3 λεπτών το 2018, συν η εξαίρεση του 40 περίπου της 100 της κατανάλωσης που είναι λαϊκές και μικρά σημεία, περίπτερα κτλ. Άρα θα δούμε μια μείωση, αλλά δεν θα είναι αυτή που θα θέλουμε και δεν θα φαίνεται ότι θα πιάνουμε το στόχο. Το 18, το 19 που θα γίνει 7 λεπτά συν ΦΠΑ, άρα γύρω στα 9 λεπτά, εκεί θα δούμε πράγματι μια πιο σημαντική μείωση, διότι το τέλος θα αρχίζει να το σκέφτεται ο άλλος. Τώρα, σε άλλες χώρες είδαμε, μόλις μπήκε ένα τέλος, είδαμε ότι η αγορά στράφηκε προς δωρεάν χάρτινες σακούλες. Και το σκεφτήκαμε και εμείς, μήπως και στην Ελλάδα, και συζητήθηκε και στον ΕΟΑΝ, στο Υπουργείο, εάν είναι να μπει και ένα τέλος και στη χάρτινη σακούλα, μην δίνεται δωρεάν. Και η εκτίμηση ήταν ότι δεν κινδυνεύει η Ελλάδα από τις δωρεάν χάρτινες σακούλες. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση ούτε από τα σούπερ μάρκετ ούτε από τη χαρτομηχανία να δίνει το δωρεάν. Άρα δεν υπήρχε, και γι' αυτό και δεν μπήκε μια τέτοια ρύθμιση στην νομοθεσία. Άλλα μέτρα που είδαμε διεθνώς είναι κίνδυνα τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή τα σούπερ μάρκετ εδώ πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες. Δεν φτάνει η οδηγία και οι εθνικές νομοθεσίες. Τι πρωτοβουλίες? Ανταμοιβή των καταναλωτών τους με διάφορους τρόπους εάν κάνουν μικρή κατανάλωση πλαστικής σακούλας. Έτσι να δίνουν πάνε τσάντες, να δίνουν δικτάκια, να δίνουν πάρα πολλά. Το δικτάκι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι είναι τα καθημερινά μας ψώνια. Κάθε μέρα 1-2 σακούλες για ψωμί, γάλα. Άρα σημαίνει 5-10 σακούλες τη βδομάδα, κάντε τον πολλαπλασιασμό. Μπορεί να σημαίνει εκατοντάδες σακούλες μόνο, οι οποίες μπορεί να μειωθούν στην οικογένεια, μόνο με τη χρήση ένα δικτάκι να το έχουμε στην τσέπη μας που δεν πιάνει χώρο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και άλλες εναλλακτικές επιλογές. Επίσης, θα μπορούμε να δούμε αύξηση ανακύκλωση. Η πλαστική σακούλα δεν έχουμε μάθει να την ανακυκλώνουμε εύκολα. Σήμερα μπαίνει στον μπλε κάδο, αλλά θα μπορούσε να επιστρέφεται και στα σούπερ μάρκετ και ενδεχομένως θα το δούμε αυτό σε θελοντικές συμφωνίες που θα πούμε και παρακάτω. Μήπως παίρνουμε και μια ανταμοιβή, αν δίνουμε δηλαδή 50 πλαστικές σακούλες παλιές, να παίρνουμε μια πάνη τσάντα δωρεάν από το σούπερ μάρκετ. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε και να δώσουμε επιπλέον κίνητρα για να εφαρμοστεί και να πετύχει η νομοθεσία. Η ενημέρωση. Τίποτα δεν θα πετύχει χωρίς την ενημέρωση και εδώ είναι πάρα πολλά πρέπει να γίνουν. Ο ΕΟΑΝ θα πρέπει να σηκώσει τη σημαία της ενημέρωσης, πολυπίκυλης ενημέρωσης, αλλά αυτό δεν φτάνει. Θα πρέπει να επεκταθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση που πρέπει να εμπλακεί οπωσδήποτε, στα σχολεία και βέβαια οι κοινωνικοί φορείς και οι περιβαλλοντικοί φορείς και οι επιστημονικοί θα πρέπει να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Άρα λοιπόν ενεργοποίηση των ΟΤΑ και εδώ θέλει λίγο προσοχή. Διότι ξέρουμε πολύ καλά τις μαύρες τρύπες που έχουν οι ΟΤΑ στην Ελλάδα. Δεν θα έπρεπε οι πόροι αυτοί να πάνε σε κάποιες μαύρες τρύπες, αλλά θα πρέπει να είναι απόλυτα ανταποδοτικοί για τον λόγο για τον οποίο πληρώθηκε αυτό το ανταποδοτικό τέλος. Άρα εδώ θέλει μια προσοχή. Ένα επόμενο που είδαμε ότι εφαρμόζεται πάρα πολύ παγκοσμίως σαν μέτρα πολιτικής είναι οι εθελοντικές συμφωνίες. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα που δεν είναι εύκολο να νομοθετηθούν σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκεί πηγαίνουμε με συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ. Για παράδειγμα, η νομοθεσία δεν λέει μέσα να χρεώνουν τα σούπερ μάρκετ, μπορούν να το κάνουν. Εάν τα 3 λεπτά προσθεθεί και άλλα 3 λεπτά που θα βάζουν χρέος στο σούπερ μάρκετ, πάμε στα 6 λεπτά και τότε πλέον αρχίζει να το σκέφτεται ο καταναλωτής αν θα δίνει για κάθε σακούλα 6 λεπτά.
και μπορεί να παίρνει πολύ λιγότερες σακούλες. Πάμε και παίρνουμε 20 σακούλες για να τις έχουμε. Να παίρνουμε 5 σακούλες, 4 σακούλες, 3 σακούλες, λιγότερο. Να πηγαίνουμε με την πάνη τσάντα μας. Να πηγαίνουμε με την τσάντα πονοχρήσεων. Να πηγαίνουμε με το καρότσι μας. Υπάρχουν λοιπόν σταδιακά, θα πρέπει να περάσουμε στη μείωση, στη δραστική μείωση και με εθελοντικές συμφωνίες. Στο επόμενο φόρουμ που θα κάνουμε στα πλαίσια του Life Debug που κάνουμε, θα συζητήσουμε ακριβώς το θέμα των εθελοντικών συμφωνιών και έχουμε ήδη καταγράψει τουλάχιστον 30 εθελοντικές συμφωνίες που δεν εμπλέκονται με τον νόμο και την ΚΙΑ, οι οποίες θα μπορούσαν να υιοθετηθούν εθελοντικά από όλους τους εμπλεκόμενους. Δεν μπορεί ένα σούπερ μάρκετ μόνο του να κάνει μια εθελοντική συμφωνία. Είναι δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε το σύνολο του εμπορίου να το κάνει. Και βέβαια το τελευταίο μέτρο που έχει εφαρμοστεί παγκοσμίως είναι η απαγόρευση. Προσέξτε όμως, απαγόρευση έκανε η Γαλλία, το προετοίμασε 15 χρόνια για να φτάσει τις κάτω από 50 σακούλες κατανάλωση το χρόνο για να πει απαγορεύω. Εμείς είμαστε στις 500 και αν πούμε απαγορεύω από τη μια στιγμή στην άλλη θα γίνει ένα κομφούζιο, θα γίνει παράνομη εισαγωγή, θα γίνουν τα πάντα. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί, δεν το έχουμε μάθει, δεν έχει περάσει στη συνείδησή μας και στη συνήθειά μας. Άρα λοιπόν έχουμε κάποιο δρόμο, πιστεύω ότι το 20 θα μπορούσαμε να δούμε το θέμα του χρονοδιαγράμματος απαγόρευσης. Εμείς είμαστε οικολογική οργάνωση. Θα μπορούσαμε εύκολα να βγούμε και να πούμε απαγόρευση, όπως πολύ εύκολα μπορεί να το πει κάποιος και να εντυπωσιάσει. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε, κοιτάμε το σύνολο της κοινωνίας, θέλουμε αποτελεσματικότητα. Δεν θέλουμε φωτοβολίδες. Άρα θα πάμε με σίγουρα και σταθερά βήματα, εάν θέλουμε πραγματικά να φτάσουμε και στην απαγόρευση. Και εδώ υπάρχουν και κάποιες εθνικές στρατηγικές, οι οποίες θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε. Για παράδειγμα, η στρατηγική για το 40% διαλογή στην πηγή των οργανικών που υπάρχει στο ΕΣΔΑ μπορεί να συνδυαστεί και με την πλαστική σακούλα, δηλαδή οι κομποστοποιήσιμες σακούλες που αναφέρθηκαν, οι οποίες είναι από γεώμηλο και πατάτα, άρα λοιπόν αποσυντίθεται όπως μια μπανανόφλουδα που αφήνουμε στη φύση, θα μπορούσαν να δούμε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να βάζουμε τα οργανικά μας μέσα και να πηγαίνουν στον κάδο τον καφέ. Θα μπορούσαν και οι σακούλες των απορριμμάτων να γίνουν κομποστοποιήσιμες και όπου χρειάζεται μιας χρήσης σακούλα θα μπορούσε να είναι κομποστοποιήσιμη σακούλα. Το πρόβλημα της κομποστοποιήσιμης είναι ότι είναι τριπλάσιο το κόστος της σήμερα, το πραγματικό κόστος, αλλά σκεφτείτε ότι είναι μια πολύ μικρή αγορά και αν ανοίξει αυτή η αγορά της κομποστοποιήσιμης με επενδύσεις για παραγωγή πρώτης ύλης και μονάδων μεταποίησης παραγωγής της, θα μπορούσε να πέσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Εκεί στρέφεται η παγκόσμια έρευνα αυτή τη στιγμή για να υποκαταστήσει πάρα πολλά πλαστικά αντικείμενα, όπως και την πλαστική σακούλα, ακριβώς με κομποστοποιήσιμη πρώτη ύλη και κομποστοποιήσιμα προϊόντα. Πυρουνάκια, ποτηράκια, τα οποία σήμερα είναι πλαστικά μιας χρήσης, θα μπορούσαν να ήταν κομποστοποιήσιμα και αύριο να τα βάζουμε στον κάδο των οργανικών και να πηγαίνουν κανονικά για κομποστοποίηση στη μονάδα ή ακόμα και στην οικιακή κομποστοποίηση, εάν έχουν προδιαγραφές οικιακής κομποστοποίησης. Άρα λοιπόν υπάρχει μια τεράστια εμπειρία την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε κι εμείς όλες αυτές τις πολιτικές και θα πει κάποιος να είμαστε αισιόδοξοι ή απεσιόδοξοι. Εγώ θα έλεγα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί η πλαστική σακούλα το είδαμε τα παιδιά και αυτό δεν γίνεται μόνο στην Πάρο. Σας βεβαιώνω ότι υπάρχουν δεκάδες, πάρα πολλοί δήμοι και σχολεία, εκατοντάδες σχολεία σε όλη τη χώρα με την οποία έχουμε επαφή και γίνονται ανάλογα προγράμματα. Το θέμα της πλαστικής σακούλας, ενώ δεν είχε γίνει τίποτα σχεδόν μέχρι τώρα, τώρα απογειώνεται. Άρα λοιπόν πάμε πολύ πιο γρήγορα να καλύψουμε αυτό το μεγάλο κενό της δράσης που δεν είχαμε τόσα χρόνια πριν για το θέμα αυτό. Άρα προχωράμε γρήγορα και πρέπει να είμαστε πραγματικά πιο αισιόδοξοι ότι μπορούμε τη δεκαετία του 20 πράγματι να φτάσουμε κάτω από 40 σακούλες και ενδεχομένως και να πάμε και στην απαγόρευση εάν αλλάξουμε όλες οι συνήθειες. Άρα λοιπόν αισιοδοξία, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά από όλους μας και κυρίως από τους μαθητές και τα σχολεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κυρκίτσο. Είναι μαζί μας για ένα πολύ πολύ σύντομο χαιρετισμό ο έπαρχος Πάρο, ο κύριος Κώστας Μπιζάς. Κύριε Βουλευτή Κλάδων, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της ΣΥΤΙΣΑΠΑ,
κύριοι εξοπλιστές, κύριοι αντιδήμαρχοι, κύριοι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης Α και Α βαθμού που είναι εδώ, και εκπρόσωποι φορέων, αγαπητοί γονείς, παιδιά τα οποία λόγω χρόνου εργασίας κουράστηκαν και έφυγαν, φαντάζομαι. Θα ήθελα και εγώ ως εκπρόσωπος της περιφέρειας του Αιγαίου να χειροκροτήσω και να επικροτήσω την πρωτοβουλία του Δήμου που για δεύτερη συνεχή χρονιά πραγματοποιεί ένα συνέδριο στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος, στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των πολιτών και κυρίως και των παιδιών για την προστασία, όπως λέμε, πράγματι του γενικότερου περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό ότι ήταν παιδιά εδώ σήμερα. Είναι θετικό ότι έχουν γίνει πρωτοβουλίες και με τον επιστημονικό σύμβολο, τον κύριο Γάκη, έχουν πάει στα σχολεία, έχουν ενημερώσει τα παιδιά και έχουν βάλει τα παιδιά μέσα στην έννοια του όλου εγχειρήματος. Διότι προφανώς πρέπει να έχουμε ευαισθητοποιημένα παιδιά τα οποία θα υλοποιήσουν πολύ πιο εύκολα δράσεις που η τοπική αυτοδιοίκηση θέλει να εφαρμόσει στο νησί μας. Σαφώς χρειάζεται και η συνεργασία του αυτοδιοικητικού με την κυβέρνηση. Πρέπει να βρεθούν λύσεις, διότι η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Έχουμε επιχειρήσει πάρα πολλές, ειδικά στα τουριστικά νησιά, όπως ακούσατε και στην Σαντορίνη, έχει ένα μέσο όρο 900 σακούλες ανά κάτοικο πιθανόν. Αυτό οφείλεται ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις καταλυμάτων, ξενοδοχείων, οι οποίοι ο επιχειρηματίας θα πάει και θα αγοράσει σακούλες για να αποθέσει τα άχρηστα αντικείμενα που κάθε μέρα χρειάζεται το δωμάτιο. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν τέτοιοι τρόποι, πρέπει να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι εναπόθεσης των αχρήστων υλικών, ώστε και ο έμπορος να τα απομυθεί αυτά και ο επιχειρηματίας που θα έχει αναπτύξει μια οικολογική συνείδηση όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε σχέση τα παιδιά, αλλά και εμείς μεγαλύτεροι που μαθαίνουμε, να μπορούμε να βρούμε κάτι εναλλακτικό να αγοράσουμε, ώστε να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διάθεση. Εντάξει, υπάρχουν πολλά που να πούμε. Δίνω το θέμα στους κοράσους, συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Σαφώς είναι θέμα πολιτισμού το περιβάλλον και οφείλουμε όλοι από την θέση που είμαστε, στις ευθύνες που έχουμε, να συμβάλλουμε για την διατήρησή του και προστασία. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, το πρόγραμμα προβλέπει σύντομο διάλειμμα, επειδή είμαστε όμως μέσα στα χρονικά περιθώρια του προγράμματος και για να τελειώσουμε ώστε να δοθεί η ευκαιρία να υποβληθούν ερωτήσεις κτλ. Θα σας πρότεινα να συνεχίσουμε με τους 1, 2, 3, με τους επόμενους 3 υπολοιπόμενους ομιλητάς. Συνάδελφε, κύριε Δάκη, έχεις το λόγο, καθηγητής περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης. Ο ρόλος της περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης στην ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς, το παράδειγμα στις μαθητικές κοινότητες σε πάρο και αντίπαρο είναι το θέμα του. Κύριε Ελιανόπουλε, καλώς ήρθατε. Σας είμαι καθηγητή και πάντα όταν σας βλέπω συγκινούμαι. Να είστε καλά. Έχεις το λόγο, κύριε Νάκη. Καλησπέρα σε όλους ξανά. Εδώ και 3 χρόνια, και όταν λέω εδώ, ενώ εδώ, στον αρχίλογο, όταν ερχόμουν μετά από 7 χρόνια από την τελευταία φορά που ήρθα ως τουρίστας, συνάντησα έναν φίλο από το παλιό του Γιάννη τον Πετρόπουλο και έναν νέο φίλο τον Δήμαρχο, που παρόλο που δεν μας συνέδε τίποτα παρά μόνο η κυκλαδίτικη καταγωγή, είδα στα μάτια τους μια σπίθα αυτό που ξέρουν να το κάνουν πράξη. Έλειπε όμως στην αλυσίδα τα παιδιά. Λείπει το νομοθετικό πλαίσιο, πώς μπορεί ένας κρατικός φορέας πέρα του Υπουργείου Παιδείας να επέμβει στα σχολεία, αλλά δεν έλειπε το μεράκι. Ξεκινήσαμε, ήμασταν 10 άτομα σε αυτήν την αίθουσα, την πρώτη προσπάθεια να κοινοποιήσουμε τους μεγάλους. Έγινε μια δεύτερη προσπάθεια στον ιερέα της Νάουσας, ήμασταν 15. Και εκεί πέρα αποφασίσαμε να δράσουμε πιο επεμβατικά. Πήγαμε στα σχολεία. Με αγαστή συνεργασία με τους δασκάλους και της πρωτοβάθμιας και της προσχολικής και της δευτεροβάθμιας, που χωρίς αυτούς τίποτα δεν είναι δυνατόν να γίνει, μπήκαμε και δώσαμε ένα σύνθημα. Για τα παιδιά μας και για τη φύση είναι η γνώση μόνη λύση. Το τραγουδήσανε όλα τα παιδιά, αλλά έφτανε μόνο ένα τραγούδι. Το κάναμε παραμύθι σε συνεργασία με εταιρεία η οποία είχε αναλάβει και είχε αναλάβει τη μηχανική διαλογή. Κόστος για το Δήμο 0, επειδή πολλά ακούγονται κόστη. Περιβαλλοντικό όφελος τεράστιο. Κάναμε μία δράση πειραματική στο σχολείο της Νάουσας,
το οποίο είδαμε ότι είχε αποτέλεσμα. Είδαμε λοιπόν πώς η ανταποδοτική διαλογή στην πηγή μετατρέπεται σε πράσινα ποδήλατα και είδαμε τα παιδάκια να συναγωνίζονται στις παραλίες και στις πλατείες της Νάουσας και όχι μόνο, πώς θα μαζέψουν το αλουμίνιο που δεν ήταν πλέον σκουπίδι, πώς θα μαζεύαν το τηγανέλαιο από τη μαμά και τον παπά που μαγειρεύει και επίσης πώς θα μεταδώσουν το μήνυμα και στα άλλα παιδιά εκτός Νάουσας, ώστε να κερδίσουν. Θα πει κάποιος ότι είναι λίγο ατομικό όλο αυτό. Αυτή όμως η ατομικότητα μετά έγινε συλλογικότητα. Μαζί με το ΣΥΡΙΣΑΠΑ ξεχύσαμε τις εκδρομές των παιδιών στον χώρο του ΧΙΤ. Δηλαδή τα παιδιά πήγαιναν εκεί που αποφεύγουν να πάνε μεγάλοι, στα σκουπίδια. Είδαμε λοιπόν ότι έσπασε το απόσπασμα το τι είναι αυτό που πάμε, που πάνε τα σκουπίδια. Ο Δήμος Πάρου και ο Δήμος Αντιπάρου πήρε τη σκυτάλη. Με νέα μηχανήματα, με ευρωπαϊκές προτάσεις που κατατίθονται, με εξυγχρονισμό των μηχανημάτων, αλλά κυρίως βάλαν το θέμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην διαυθύνη εικόνα η οποία ήταν εδώ πέρα πριν 3 χρόνια. Αν πατήσουμε λοιπόν την παρουσίαση, θα δούμε τα στάδια που ακριβώς είπαμε. Το επόμενο βήμα μας ήταν τα σχολεία, είναι το γυμνάσιο της Παρικιάς. Που τα παιδιά ρωτάνε. Και όχι μόνο ρωτάνε, απαντάνε. Και όταν απαντάνε, κάτι κοκκινίζουν. Το επόμενο βήμα μας στα σχολεία ήταν να δούμε αν τους αφήσουμε ελεύθερους χωρίς περιβαλλοντική εκπαίδευση, αν θα συνεχιστεί. Είδαμε αυτό που ξέραμε, δεν συνεχίστηκε. Γιατί τα παιδιά θέλουν συνέχεια απότισμα. Δεν φτάνει μία φορά να τα μπολιάσεις. Θέλουν φροντίδα συνεχόμενη. Και είπαμε κάτι κάναμε λάθος. Πρέπει να το ξανασχεδιάσουμε από την αρχή. Ξανασκώσαμε τα μανίκια και λέμε ότι πάμε βήμα-βήμα. Και το πρώτο βήμα ήταν η ευαισθητοποίηση ακόμα της πιο μικρής ηλικίας, της προσχολικής ηλικίας. Συγγράψαμε και εκδώσαμε το βιβλίο «Η Αλίκη Χελώνα» στα ελληνικά και στα αγγλικά. Δεν πιστεύουμε ότι τα παιδιά του νηπίου μπορούν να διαβάσουν ούτε ελληνικά ούτε αγγλικά, αλλά θα διαβάζανε μεγάλοι. Άρα λοιπόν θα μορφώναμε και τους μεγάλους. Που αναγκαστικά και χάρη των παιδιών θα διαβάζανε ένα παιδικό παραμύθι. Τους είπαμε να κάνουν εργοτεχνίες από ανακυκλώσεις μερικά. Τις κάναμε. Πήγαμε σε επαναχρησιμοποίηση με το πρακτικό κομμάτι. Τους είπαμε μετά ότι έλατε να τρέξετε για το περιβάλλον. Και κάναμε τον πρώτο οικολογικό αγώνα που φωνάζουμε για το περιβάλλον. Όταν τα παιδιά πήραν τα ποδηλατάκια τους κάτω στο λιμανάκι της Νάουσας, αφού είχαν γίνει όλες αυτές τις ωραίες δημιουργίες, θα πάμε λίγο παρακάτω. Η ανταμοιβή δεν ήταν το ποδήλατο, αλλά ήταν το μήνυμα το οποίο περνούσε από γειτονιά σε γειτονιά ότι μπορούμε να τρέξουμε το περιβάλλον. Και η λέξη τρέχω είναι γιατί πρέπει να προλάβουμε. Γιατί το περιβάλλον ανήκει σε αυτά. Το επόμενο βήμα μας ήταν πώς θα δράσουμε τοπικά και θα ακουστούμε παγκόσμια. Πώς μπορεί λοιπόν ένα πανέμορφο νησί όπως είναι η Αντίπαρος και ένα ακόμα πιο διάσημο νησί όπως είναι η Πάρος με δράσεις που θα γίνουν τοπικά να ακουστούμε σε όλο τον κόσμο. Πλέον το διαδίκτυο, η πληροφορία και η γενιά τους έχει ξεπεράσει τα πάντα. 10.000 μαθητές φέτος κάνουν ως μάθημα project περιβαλλοντικό την Αλίκη τη Χελώνα. Η Αλίκη Χελώνα που μιλάει για μια ιστορία της Αλίκης από την Αλική της Πάρου, που ούτε εγώ την ήξερα μέχρι πρώτη, η οποία διασχίζει τα στενά της Πάρου και της Αντιπάρου, όπως είναι ο διάβολος που κάνεται ο αθλητικός, η οποία εξαφανίστηκε. Και γι' αυτό ποιοι φταίνε, η αδιαφορία μας. Και τα παιδιά πρέπει λοιπόν στο τέλος του παραμυθιού να στείλουν ένα παγκόσμιο μήνυμα. Να καταργήσουμε την πλαστική τσάντα. Και αυτό το μήνυμα το πήρανε χιλιάδες παιδιά και μάθαν και την Πάρο και την Αντίπαρο. Και ίσως αύριο να είναι και οι αυριανοί επισκέπτες των νησιών σας. Και σας στέλνουν μηνύματα. Και δεν το κάνουν για επικοινωνιακούς λόγους. Ούτε το κάνουν για λόγους που θα εντυπωσιάσουν. Το κάνουν γιατί αγαπάνε αυτή τη Χελώνα που είναι από την Πάρο και την Αντίπαρο. Που αυτή η Χελώνα όσο ωραία και να πάει, θα γίνει ένας λαγός ανακύκλωσης. Και μετά θα γίνει ένα ζώο δίποδο, όπως είμαστε όλοι μας, ο οποίος θα δώσει στον επόμενο τη σκυτάλη που εμείς οι μεγαλύτεροι ξεχάσαμε να πάρουμε. Είναι θέμα παιδείας και πολιτισμού. Και όποιος θέλει πάνω στον πολιτισμό, το περιβάλλον και την παιδεία, να βάλει την κλωμποδιά, βάζει την κλωμποδιά στον ίδιο τον εαυτό. Είναι υπεράνω πολιτικών
προσωπικών, ιδεολογικών ή οποιασδήποτε άλλης διαφοράς. Ο δικός μου δάσκαλος, λίγο πριν μας αφήσει και πάει σε έναν άλλο χλωρό τόπο, μου είχε πει κάτι. Αντώνη, τα παιδιά και τα λουλούδια έχετε ένα κοινό, γιατί ήμουν και εγώ παιδί τότε. Αντανακλάτε την αγάπη και τη μόρφωση που σας δίνουν. Τρία χρόνια λοιπόν τώρα, και η Χριστίνα μπορεί να καταλάβει γιατί πράγμα μιλάω, κάνουμε το πρόγραμμα Εναρχήν η Φύση, Εναρχήν τα παιδιά μας. Αλλά αν δεν δώσουμε εμείς τέλος στη δικιά μας μονομέρεια, θα είναι ένα ακόμα συνέδριο το οποίο εμείς καλέμε. Εγώ καλώ σύσσωμη την πολιτική ηγεσία του Σπάρτη, του ΤΙΠΑΡ, την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, τους βουλευτές, τους εκπροσώπους όλων των οργανώσεων, να κάνουν την ΠΑΡ και την Αντίπαρο στην ουσία της πρωτοπόρου σε αυτό το τομέα. Μοιράζομαι χίλιες σπάνιες τσάντες. Χρειαζόμαστε χιλιάδες σπάνιες τσάντες. Είδαμε σήμερα ότι μια εταιρεία πρόσφερε 30. Αύριο ή άλλο μπορεί να προσφέρει άλλες χίλιες. Μια άλλη εταιρεία άλλες χίλιες. Αλλά όχι να τις κρεμάσουμε εμείς οι γονείς στο σπίτι, ούτε όπως εμείς οι ίδιοι το κάναμε επιδεικτικά σήμερα, χρησιμοποίησαμε 27 πλαστικές σακούλες για να αγοράσουμε τα τρόφιμα. 27. Και αν βάλουμε τις πλαστικές συσκευασίες που μου πετάξει, θα τις δείξουμε στο τέλος, πού θα πάνε όλες αυτές. Χρειάζεται μία εναρμόνιση των ΟΤΑ με το Υπουργείο Παιδείας στα θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ο κάθε τόπος έχει διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές προτάσεις να κάνει. Είμαι ο μισός Σαντορινιός. Και βλέπουμε θλίψη μου στο Χιτά πάνω στην Καλντέρα. Και την ίδια ώρα που περηφανεύονται οι συμπατριώτες μου ότι έχουμε το ομορφότερο νησί του κόσμου, να έχουμε και την ομορφότερη κομματερή του κόσμου. Αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Και επειδή πάρος και αντίπαρος μετατρέπονται σε πραγματικά πρωτοπόρους και στον τουρισμό και με τις υποδομές στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο, σας καλούν να μην κάνετε το λάθος που κάνανε οι δικοί μου συμπατριώτες. Μην θάψετε το περιβάλλον για χάρη της οικονομίας. Γιατί, και κλείνω με αυτό, όταν τελειώσουμε τα ποτάμια και τα δάση, θα καταλάβουμε όλοι ότι τα χρήματα δεν τρώγονται όσα προκαλούν. Να είστε καλά και πάντα με δύναμη και αυταπάρνηση. Ευχαριστούμε, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Δάκη. Το λόγο έχει δίκτυο Μεσόγειος SOS, κυρία Καλίνα Καλουζάκη, περιβαλλοντολόγος, περιβαλλοντολογική εκπαίδευση με θέμα «Λέμε αντίο στην πλαστική σακούλα». Έχετε τον λόγο. Καταρχήν να σας καλημερίσω. Σαν εκπαιδευτικός, καταλαβαίνετε, ακούγομαι εύκολα και χωρίς να πω από τη μία τσάντα που θα την ήθελα μαζί μου. Εκεί. Είμαι από το δίκτυο Μεσόγειος SOS και έχω έρθει στην Πάρο δεύτερη φορά. Ήρθα πρώτη φορά στα σχολεία σας τον Ιούνιο, στο πλαίσιο του έργου Life the Park που ακούσατε και από τον κύριο Κυρκίτσο. Και στο πλαίσιο το οποίο κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να δοκιμάσουμε πράγματα, να δούμε πώς προχωράνε και να δούμε πώς θα φτάσουμε τελικά στον περιορισμό και μακάρι σταδιακά στην κατάργηση της πλαστικής σακούλας. Αυτά γίνονται σιγά σιγά. Κύριε Δήμαρχε, τα παιδιά σας δώσαν το καλύτερο μήνυμα. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι ερχόμαστε δεύτεροι και καταϊδρωμένοι να δώσουμε τις δικές μας γνώσεις και να φωτίσουμε κάποια πράγματα με τα παιδιά πρωταγωνιστές. Ακούω, έχοντας επισκεφτεί τα τελευταία χρόνια, ξέρω εγώ, 40-50 χιλιάδες παιδιά. Καλά να είμαστε, καλά να είναι. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Άξο είδα 560, στην Πάρο είδα 600 κάτι τον Ιούνιο. Πήγα στη Μύκονο, είδα άλλα 700. Τα παιδιά ακούνε, τα παιδιά περνάνε το μήνυμα, είναι στο δικό σας χέρι να το ενισχύσετε. Στο δίκτυο Μεσόγειος SOS παλεύουμε αρκετά χρόνια για το θέμα της πλαστικής σακούλας. Ήμασταν στην ομάδα που περιόρισε την πλαστική σακούλα στην Αλόνισο. Τώρα τρέχουμε ένα πρόγραμμα στη Σκιάθο. Το Life the Back είναι το πιο ολοκληρωμένο με πάρα πολλά κομμάτια που έχουν να κάνουν με την πλαστική σακούλα και πάρα πολλές δράσεις διακριτές. Όχι μόνο την εκπαίδευση που θα συζητήσουμε λίγο περισσότερο, αλλά
διαβούλευση, συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, συνεργασία με το ΕΟΑΝ πάντα ήταν, συμμετείχε, δράσεις από πολλές πλευρές. Αυτό που είδαμε κοινό σε όλα είναι ότι οι δύο βασικοί άξονες που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι τα παιδιά, σε μικρότεροι πολίτες και οι μεγάλοι πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ που έχετε μείνει. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω και αυτούς τους ανθρώπους, αυτόν τον αριθμό, Κυριακή μεσημέρι, μέρα ξεκούρασης. Όμως πρέπει κάθε τόπος, γιατί έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, όπως πολύ καλά ακούστηκε, να βρει τον τρόπο να εμπλέξει τους δικούς του πολίτες, να διαβουλευτεί με αυτούς, να δει ποια είναι τα προβλήματά τους στο κάθε θέμα, ειδικά στην πλαστική σακούλα που μιλάμε σήμερα, και να βρει τις λύσεις. Συζητήστε με τους πολίτες, οι φορείς, ακούστε τους, ακούστε τι τους δυσκολεύει, γιατί στον κάθε τόπο τα προβλήματα πραγματικά είναι ειδικά. Την κατάσταση που περιγράψαν τα παιδιά στο ποτάμι της Νάουσας την είδαμε και εμείς πέρυσι που ήρθαμε. Όντως πρέπει να βρεθούν λύσεις σημαντικές. Νομίζω να περάσουμε γρήγορα το πρόβλημα της πλαστικής σακούλας. Νομίζω ότι ακούσατε ήδη αρκετά κάποια νούμερα, το γιατί ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, γιατί έχει πρωταγωνιστήσει πια στην καθημερινότητα. Το Live Debug προσπαθεί να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον περιορισμό της πλαστικής σακούλας. Συμμετέχουν δύο πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πάντιο Πανεπιστήμιο, δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ακούσαμε τον πρόεδρό της, κ. Κυρκίτσο, το Δίκτυο Μεσόγειος ως προσωπώ εγώ, και μια εταιρεία μελετητική, η Terra Nova, η οποία ο καθένας μας βάζει το δικό του λιθαράκι και τη δική του τεχνογνωσία στα διάφορα θέματα, προκειμένου να γίνει μια εθνική εμβέλεια ενημερωτική καμπάνια μέσω των μέσων και μια πιο εντατική εκστρατεία στο νησί της Σύρου που αποτελεί και τον πιλότο αυτού του έργου, όπου έγινε διαβούλευση με τους πολίτες, έγιναν διαβουλεύσεις με φορείς και επιχειρήσεις στην Αθήνα για να μπορούν να έχουν όλοι ευκολότερη πρόσβαση, γίνανε συναντήσεις με τοπικούς φορείς, με τους ξενοδόχους, με πόρτα-πόρτα ενημέρωση στους πολίτες. Έγιναν τόσες πολλές δράσεις ώστε να φτάσει αυτό το μήνυμα παντού. Αγαπημένο μου κομμάτι, είμαι εντελώς υποκειμενική γιατί είναι αυτό με το οποίο ασχολούμαι και αυτό που αγαπώ, ήταν η εκστρατεία ενημέρωσης για την οποία θα σας μιλήσω και οι εκπαιδευτικές δράσεις. Θα δείτε στους κύκλους τα διάφορα κομμάτια, ένα εκπαιδευτικό πακέτο, ένας οδηγός εκπαιδευτικών, σεμινάρια που γίνανε όχι μόνο στη Σύρο, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις, ένα upcycling toolbox, μια εργαλειοθήκη με υλικά για να κάνουν επανάχρηση και κατασκευές από παλιά αντικείμενα, και κάποια παιχνίδια δρόμου που γίνανε σε εκείνη την περιβόητη πλατεία της Ερμούπολης, που φαντάζομαι είτε από κοντά είτε από εικόνες στη τηλεόραση και σε φωτογραφίες την έχετε δει όλοι. Θα τα δούμε λοιπόν ένα-ένα. Το εκπαιδευτικό πακέτο είναι στη διάθεση όλων, επειδή έχω ήδη μιλήσει με κάποιους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας. Έχω μιλήσει βέβαια με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων σας και τον Ιούνιο που ήρθα για αυτό το σκοπό στο νησί. Το εκπαιδευτικό πακέτο είναι στη διάθεσή τους. Είναι έτοιμα φύλλα εργασίας που μπορούν να τα εκτυπώσουν, να τα αξιοποιήσουν στην τάξη, γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Η δική μας επίσκεψη μπορεί να δώσει το κερασάκι. Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που θα αναλάβουν να δουλέψουν καθ' όλη τη χρονιά και να αποτελέσουν πρότυπο για τα παιδιά μαζί με εσάς. Νομίζω μετά τη σημερινή εκδήλωση, κανένας εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν θα είναι το ίδιο εύκολο να βγει χωρίς να κοκκινήσει με πλαστική σακούλα από το σούπερ μάρκετ στα χέρια του. Θα πρέπει τουλάχιστον να αποτελέσει παράδειγμα. Οπότε, έτσι και οι δάσκαλοι αναλαμβάνουν αυτό το βαρύ φορτίο όταν αναλαμβάνουν να κάνουν ένα πρόγραμμα, να είναι ένα καλό πρότυπο. Το εκπαιδευτικό υλικό λοιπόν λαμβάνει υπόψη του όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει για να αξιοποιηθεί κατάλληλα και να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Να δούμε και μέσα λιγάκι τα θέματα. Ξεκινάει από τα θαλάσσια πορήματα. Να δούμε τον πλαστικό κόσμο. Πριν άκουσα τον ένα ομιλητή, είπε: έχουμε παντού πλαστικό. Όταν ρωτάω τα παιδιά τι πλαστικές συσκευασίες έχουμε, ξεκινάμε και δεν τελειώνουν. Κουζίνα, μπάνιο, ντουλάπια, ψυγεία, όπου και να σκεφτούμε, όπου και να στρέψουμε το βλέμμα μας, είναι γεμάτο πλαστικό. Αυτό ανακαλύπτουν λοιπόν. Πάμε στην πλαστική σακούλα και αναδεικνύεται το γιατί τελικά τη βάλαμε στο στόχαστρο πρώτη και καλύτερη, γιατί
Δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα πλαστικά είναι καλοδεχούμενα. Απλά έτσι προσπαθούμε να την βγάλουμε λίγο πιο γρήγορα από τη ζωή μας. Και το πώς θα το κάνουμε. Στο τελευταίο φύλλο εργασίας πια τα παιδιά προσπαθούν να βρουν τρόπους για να επικοινωνήσουν το μήνυμα στην κοινότητα. Είτε στη γειτονιά τους, είτε μιλάμε για το χωριό τους, είτε μιλάμε για το νησί τους, να μπορέσουν να παρασύρουν και τους μεγάλους. Μπορείτε να δείτε στην επόμενη διαφάνεια το εσωτερικό όπως είναι σχεδιασμένο περίπου, είναι σε δύο χρώματα. Το έγχρωμο για τη δική μας ευχαρίστηση, ομολογώ, το ασπρόμαυρο για την πρακτική χρήση, γιατί τα ελληνικά δημόσια σχολεία προφανώς δεν έχουν έγχρωμα μηχανήματα αναπαραγωγής τύπων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι να είναι καλέσθητο κατά τη γνώμη μας και να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε ασπρόμαυρο για να είναι και χρηστικό. Ο οδηγός των εκπαιδευτικών βοηθάει τον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει το πακέτο. Του δίνει κάποιες επιπλέον ιδέες. Ιδέες είπαμε και εδώ πριν, λέγαμε τα πηγαδάκια πριν αρχίσουμε, πώς θα φτιάξουμε πάνινες τσάντες από μπλουζάκια, από ομπρέλες. Ποιοι είναι οι εύκολοι τρόποι για να φτιάξουν τα παιδιά τη δική τους τσάντα, που ελπίζουμε ότι δίνοντάς την στους γονείς ή στους παππούδες τους, θα την αγαπήσουν και θα τη χρησιμοποιήσουν. Εκεί είναι το θέμα, να τη χρησιμοποιήσουμε. Το είπε πολύ καλά πριν και ο Αντώνης εδώ, μην την κρύψετε την τσάντα που παίρνετε σήμερα σε άλλες εκδηλώσεις ανάλογες στο σπίτι. Δεν είναι η τσάντα για να βάλουμε τα μανταλάκια μας που την έχουμε δει πολλές φορές, δεν είναι η τσάντα για να αποθηκεύουμε τα καλσόν μας οι κυρίες, είναι μια τσάντα για να την έχουμε μαζί μας στα ψώνια μας. Αυτό λοιπόν θέλουμε να περάσει. Εδώ βλέπετε τα παιδιά που φτιάξανε τσάντες από μπλουζάκι δεξιά και είναι ένα σπερικό σταθμό σαν νηπιαγωγή, οπότε έχει και αυτό το φοβερό μανάβικο. Οπότε πριν προλάβουμε να τελειώσουμε και να χαιρετιστούμε, πήγανε να δοκιμάσουν αν μπορούν να πάρουν τα πορτοκάλια και τα μήλα τους με τις καινούργιες τους τσάντες. Όπως βλέπετε, τα καταφέρανε λαμπρά. Στις επισκέψεις που κάνουμε, εδώ ποζάρουν φοβερά μοντέλα. Στις επισκέψεις που κάνουμε λοιπόν στα σχολεία, συζητάμε με τα παιδιά για το πρόβλημα και το πώς μπορούν αυτοί να βοηθήσουν στην καθημερινότητά τους. Καμιά φορά παρασυρώμαστε σε συζητήσεις και λέμε ναι, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, χωρίς να το έχουμε δοκιμάσει. Έχοντας δοκιμάσει λοιπόν πολλά χρόνια την κατάργηση της πλαστικής σακούλας στο νοικοκυριό μου και στην προσωπική μου ζωή, έχω να σας πω ότι δεν έχω καταφέρει να τις μηδενίσω εντελώς. Έχω καταφέρει να τις περιορίσω πάρα πολύ. Έχω βρεθεί παραπάνω από μία φορά στον τελευταίο χρόνο χωρίς καμία πλαστική σακούλα στο σπίτι. Αυτό που ψάχνεις, εκείνο το φοβερό ντουλάπι που είμαι βέβαιη ότι έχετε όλοι. Αν αναλογιστείτε το σπίτι σας ή και όλα τα άλλα σπίτια που έχετε πάει ποτέ, κάπου έχει κρυμμένο το θησαυρό που λέγεται πλαστική σακούλα. Συνήθως κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας ή ένα σιρτάρι ή στην αποθήκη μια τσάντα που έχει άλλες τσάντες. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μνήμες από εκείνο. Εγώ το έχω από τη μαμά μου, το θυμάμαι. Δηλαδή το τι μάλλον έχει ακούσει η μαμά μου, καταλαβαίνετε. Που έπαιρνε τα ψώνια τα εβδομαδιαία και αφού γεμίζαμε 10 τσάντες με τα ψώνια, έκανε και έτσι, έπαιρνε και καινούργιες. Να έχουμε για καλές, έλεγε. Δεν φτάνει που είχαμε τις για πρόχειρες, είχαμε και για καλές πλαστικές σακούλες. Μην έρθει κανείς και του δώσουμε την παλιά. Οπότε είχαμε τις καλές, τις πρόχειρες κτλ. Τώρα οι οξοδιασπόμενες μας λύσαν αυτό το πρόβλημα. Πολύ γρήγορα οι καλές γίνονται σκόνη. Ευτυχώς καταργούνται σταδιακά και αυτές, γιατί μας δημιουργήσανε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι προσπαθήσαν να λύσουν. Εγώ έζησα αυτό που βάζεψα τα χριστουγεννιάτικα με τις σακούλες μου πολύ ωραία τη μία χρονιά και την άλλη χρονιά βρήκα τις μπάλες μου μέσα στη σκόνη. Ήταν φανταστικό. Οπότε να βρίσκουμε λύσεις. Οι δικές μου αγαπημένες, πέρα από τις πάνινες, που εντάξει είναι η κλασική λύση, αλλά ομολογώ ότι επειδή κινούμαι αρκετά και χωρίς αυτοκίνητο δεν μου είναι πάντα εύκολο να έχω, είναι αυτές οι μικρές που ανοίγουν. Τα πιτσιρίκια στα σχολεία, έχω να σας πω ότι παθαίνουν κάτι σαν ένα λαλαγμό όταν ανοίγω αυτήν, που στην αρχή είναι σε... λίγο τους πειράζω στην αρχή, τους λέω ότι θα πάω για ψώνια, τι να ψωνίσω, και αρχίζουν, κυρία, μια καραμέλα, ένα γλυφιτζούρι και τέτοια. Και την ανοίγεις μετά και βγαίνει η τσάντα για να πάρει αυτό που έλεγε πριν και ο κύριος Κυρκίτσος, το καθημερινό ψωμί, γάλα, αυτές τις πολύ καθημερινές λύσεις. Αυτό είναι και το μπρελόκι μου άλλωστε.
Αντί να έχω ένα άλλο χαριτωμένο μπρελό, παιδιά, λέγω να έχω αυτό. Αυτή η τσάντα λοιπόν μου την έφερε η μητέρα μου δώρο πριν από 11 χρόνια περίπου. Και την έχω πλύνε βάλει, έχει χαλάσει λίγο το σχέδιο. Δεν θέλω να μετρήσω πόσες σακούλες έχω γλιτώσει μάλλον. Αντίστοιχη είναι και αυτή λίγο μεγαλύτερη. Θα μου επιτραπεί η διαφήμιση για να ξέρετε πού θα τη βρείτε και χωρίς να είναι διαφήμιση, γιατί είναι της UNICEF, οπότε και μια καλή πράξη συνδυάζεται. Πολύ μεγαλύτερη, μπαίνει πάλι στα κλειδιά, εξαιρετικό μπρελό και εξαιρετικά αποτελεσματικό. Το διχτάκι που έφερα να σας δείξω το έδειξε ήδη ο κ. Κυρκίτσος, οπότε το αφήνω στην άκρη. Βρείτε ο καθένας τη δική σας λύση. Εγώ την έχω βρει στο συνδυασμό. Όταν πάω για ψώνια, πετάω 5 φράουλες και 3 διχτάκια στην τσάντα και φεύγω. Συνήθως γυρνάω τη λαϊκή με καμία έως 2 σακούλες πλαστικές. Το καμία είναι το συνηθισμένο. Αφήστε που έχουν μάθει πια και οι κυρίες στο σούπερ μάρκετ και ενημερώνουν η μία την άλλη. Πάω εγώ στη γραμμή, έρχεται καινούργιο υπάλληλο, πάει να μου ανοίξει τη σακούλα, πετάει γιατί από πίσω. Όχι, όχι, η κοπέλα δεν παίρνει. Οπότε το έχω λυμμένο επειδή είναι εξήγηση κάθε φορά. Τελειώνουμε εκεί και μια χαρά. Εδώ τώρα σε μικρότερα μέρη φαντάζομαι θα σας μάθουν πολύ νωρίτερα όσους θα αποφασίσετε να μην παίρνετε. Έτσι λοιπόν, για να τα κάνουμε όλα αυτά, εκπαιδεύουμε και τους εκπαιδευτικούς, βασικούς συμπαίκτες μας αυτήν την προσπάθεια, όπως ήδη είπα. Μια εξαιρετική τσάντα που έφτιαξε μια εκπαιδευτικό σε ένα σεμινάριο. Και εκεί λοιπόν δουλεύουμε, τους βοηθάμε να καταλάβουν πώς θα δουλέψουν στην τάξη. Γιατί ξέρετε, έχουμε και μια παρερμηνία καμιά φορά ότι οι εκπαιδευτικοί τα ξέρουν όλα. Όλα δυστυχώς δεν μπορούν να τα ξέρουν. Οι άνθρωποι έχουν εξαιρετικές γνώσεις για κάποια πράγματα. Οπότε στα ειδικά επιστημονικά, το να τους διευκολύνουμε με εκπαιδευτικό υλικό που μπορούν να αξιοποιήσουν και να πάρουν την πληροφορία που χρειάζονται, νομίζω τους βοηθάει αρκετά. Εδώ μερικές φωτογραφίες πάλι από σεμινάρια εκπαιδευτικών. Φτιάχνουν τις τσάντες, τους παρακολουθούν, συμμετέχουν, κινούνται, τρέχουν, παίζουν ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Και το ειδικά στη ΣΥΡΟ, στο πλαίσιο του έργου Life Debug, μοιράστηκε και αυτό αυτή η εργαλειοθήκη με εργαλεία που δεν υπάρχουν συνήθως στο σχολείο. Δεν είχε κόλλα και ψαλίδια που έχουμε. Δόθηκαν κάποια εργαλεία που βοηθούσαν. Βλέπετε τα πιτσιρίκια επί το έργο. Φτιάχνουν εκεί την μπλούζα τους. Αν μπορεί λοιπόν το πεντάχρονο πιτσιρικάκι με τη βοήθεια του πεντάχρονου συμμαθητή του να το φτιάξει, είμαι βέβαιη ότι όλοι μας μπορούμε να έχουμε μια επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα. Και διάφορες άλλες χειροτεχνίες. Εδώ βλέπετε στη ΣΥΡΟ έγινε ένας διαγωνισμός μαθητικής δημιουργίας πάνης τσάντας. Τα έργα των μαθητών ήταν φανταστικά. Βλέπετε μερικές φωτογραφίες. Έχει λίγες ακόμα νομίζω. Εδώ όλα τα παιδιά μας ήρθαν να δουν τα έργα τους και να τα καμαρώσουν, να ξανασυζητήσουμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Νομίζω οι φωτογραφίες αυτά μιλάνε καλύτερα από εμάς. Εδώ πάλι συζητάμε με τα παιδιά και ένα μηχάνημα δίπλα που είχε έρθει με μια ομάδα που έφτιαχνε από πλαστικό καινούργια υλικά. Οπότε έπαιρνε το παλιό πλαστικό και μας έφτιαχνε βραχιόλια, δαχτυλίδια, φτιάξαμε. Μεγάλος ενθουσιασμός. Τα παιχνίδια στην πλατεία, εδώ βλέπετε τα παιδιά παίζουν διάφορα, ζωγραφίζουν, παίζουν memory εκεί. Να δούμε λίγες ακόμα φωτογραφίες από τα πιτσιρίκια μας, πάντα πρωταγωνιστές. Ψαρεύουν εδώ να προσπαθήσουν να βγάλουν τα ψάρια κάτω από τις πλαστικές σακούλες, να βγάλουν πρώτα τις πλαστικές σακούλες, ανάλογα την περίπτωση. Εδώ πια τις παλιές τσάντες, σακούλες που δεν τις χρειάζονται, τις μετατρέπουν σε ωραιότατες κασετίνες. Δυστυχώς μεγάλη ζημιά οι οξοδιασπόμενες, γιατί δεν είναι οδοκασιτίνες, μην το δοκιμάσετε. Και εδώ μια πανοραμική φωτογραφία από το παιχνίδι μας, από τα παιχνίδια μας. Όλη η πιτσιρικαρία της Ήρου σε μια παρέα για την κατάργηση και τον περιορισμό της πλαστικής σακούλας. Θα δείτε και λίγους αριθμούς ίσα ίσα έτσι για την πληροφορία, για να ξέρουμε λίγο τι γίνεται. 3.772 μαθητές ενημερώθηκαν στο πλαίσιο του έργου Live Debug το τελευταίο 1,5 χρόνο. Καλά να είναι, εγώ τα είδα όλα αυτά τα κεφάλια. Είδα 204 εκπαιδευτικούς. Δεν τα θυμάμαι κι εγώ απ' έξω, δεν ήμουν, μην νομίζετε. Και 227 μαθητές μας στείλανε τις φανταστικές, πραγματικά φανταστικές τσάντες τους για το διαγωνισμό. Παίξαμε τα παιχνίδια, συνεχίζουμε. Σας είπα, γύρισα, ήρθα από Νάξο χτες, που και εκεί είδαμε αρκετό κόσμο. Στην Πάρο είδα πάρα πολλά σχολεία και όταν ήρθα. Αυτή τη σακούλα, τη τσάντα, την πάνη, η αλήθεια είναι... έχει και ένα εξαιρετικό μήνυμα εκεί με αυτό το σ' αγαπώ και τις καρδούλες.
Είναι μια τσάντα που την έφτιαξε ένας εκπαιδευτικός που ήρθε στο σεμινάριο λίγο πιο οργανωμένος, γιατί ξέραμε ότι θα κάνουν και τσάντες. Και έφερε και δικά τα δετάλια που βλέπετε εκεί, καρδούλες κτλ. Και την έφτιαξε εκεί επί τόπου. Μέσα σε μισή ώρα δηλαδή είχε αυτή την ωραία τσάντα. Είναι πολύ μικρή, είναι μόνο ωραία για να την βλέπεις. Μπορεί να μην βολεύει για τα ψώνια, αλλά σίγουρα μπορεί να αποθηκεύσει με ασφάλεια την αλαξιά του παιδιού για τον υπηαγωγείο. Αντί να μπει σε μια πλαστική σακούλα που δεν την πολύ θέλουμε, ειδικά αυτή την εξοδιασπόμενη, πολύ ωραία μπορεί να έχει αυτή την αλαξιά. Στη διάθεση όλων και του Δήμου και των πολιτών της Πάρου για να είμαστε όσο μπορούμε κοντά σας, να βοηθήσουμε, να είμαστε εδώ, να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την πλαστική σακούλα από τη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο τελευταίος, η τελευταία ομιλήτρια για σήμερα από το δίκτυο Δάφνη Αηφόρο Νησιών. Μάλιστα, μέσα στα πλαίσια του Τετάρτου για να... Ευχαριστώ πολύ. Πριν πούμε αυτό, να πούμε ότι μαζί με το Δήμο Πάρου και Αντιπάρου και το Σιμισάπα θα θεσπίσουμε για κάθε επιχείρηση που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα κατάρριξης από τις αφίσες που εκτυπώσαμε, θα τις επαναχρησιμοποιήσουμε και το κάτω μέρος της αφίσας θα μπαίνει στα μαγαζιά, ότι συμμετέχει και αυτό το μαγαζί στην κατάρριξη της πλαστικής σακούλας. Επίσης, έχουν τυπωθεί δύο φυλάδια ενημερωτικά, διαφορετικά από ανακυκλώσιμο χαρτί, το οποίο θα μοιραστεί σε κάθε πολίτη ξεχωριστά, καθ' όλη τη διάρκεια του 2018, το οποίο μιλάει όχι μόνο για την πλαστική σακούλα, μιλάει για όλα τα προϊόντα τα οποία πρέπει να ανακυκλώνουμε, αν δεν μπορούμε να τα επαναχρησιμοποιήσουμε, καθώς και για τις δράσεις των Δήμων και του Σιδησάπλα. Το δίκτυο Δάφνη είναι το δίκτυο για τα υφόρα νησιά τα μικρά, αφορά πιο πολύ την Αντίπαρο, που έγινε μια δράση αντίστοιχη με την δική μας, όπου εκεί πέρα στους μαθητές του γυμνασίου, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας, της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης και Επαναχρησιμοποίησης, μοιραστήκαν πάνιες τσάντες. Οι εκπρόσωποι του δίκτυου Δάφνη τεπώς ανάγκη είναι εγκλωβισμένοι από το αποχωριστικό που υπήρχε σε κάποια νησιά. Το αντίστοιχο υλικό έχει μοιραστεί στην εκπαιδευτική κοινότητα. Θα είναι και διαθέσιμο και στη σελίδα του Σιδησάπα στα social media αλλά και στους Δήμους. Αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι όλες οι εθελοντικές οργανώσεις, όλες οι μήκοι που ασχολούνται, αλλά κυρίως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ο ΕΟΑΝ που έχει τη θεσμική ευθύνη και έχουμε τη χαρά η κυρία Φρυμιά του να είναι και κάτοικος και πλέον και αξιώτησα στην καρδιά και στην ψυχή. Θεωρούμε ότι όλες οι δράσεις και των δικτύων και της ελληνικής εταιρείας του Ορδοσμένου Ακύβου και της ελληνικής οικολογικής εταιρείας, αλλά και όλα, έχουν μια βασική αρχή, Πρόεδρε, για να σου δώσουμε την πάσα για να κλείσεις. Η περιφέρεια από το ΙΟΚΙ ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει τη γενική ευθύνη του περιβάλλοντος. Έχει την ευθύνη των ελέγχων των περιβαλλοντικών και των έργων. Ο Δήμος έχει την ευθύνη της διαχείρισης της καθημερινότητας. Ο Σιδησάπα έχει την ευθύνη να θάβει το κακό. Εμείς έχουμε την ευθύνη να τους καταστήσουμε όλους άχρηστους με την περιβαλλοντική μας ευαισθησία με τα παιδιά. Τελείωσε η παρουσίαση του δίκτυου Δάφνη. Ο λόγος σε εσάς. Να σας ευχαριστήσω. Έχουμε λίγο χρόνο για κάποιες ερωτήσεις ή πολύ ολιγόλεπτες τοποθετήσεις. Οι κύριοι προς τους οποίους απευθύνονται οι ερωτήσεις να το σημειώνουν για να απαντούν στο τέλος συνολικά. Ακούμε λοιπόν ερωτήσεις. Κυρία Μπιζά. Έχετε εκεί το λοιπόν. Ωραία, ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μερικά σκόρπιες σκέψεις είναι όπως κρατούσα σημειώσεις την ώρα που άκουγα εδώ. Μερικές σκόρπιες σκέψεις και έτσι όπως τις έχω σημειώσει έτσι και θα σας τις μεταφέρω. Το πρόβλημα ξεκινάει από το ίδιο το ελληνικό κράτος, το οποίο είναι σπάταλο το κράτος όσον αφορά και τους πόρους και τα υλικά. Είναι σπάταλο και αυτό το πράγμα το περνάει αμέσως στα σχολεία, γιατί είδαμε εδώ την πολύ ωραία παρουσίαση των παιδιών. Πολύ ωραία μιλήσανε και συγχαρητήρια στην συνάδελφό μου.
την κυρία Αγγελική Παυλάκη για αυτή την παρουσίαση, ήταν πολύ ωραία. Το κράτος λοιπόν είναι πολύ σπάταλο, όχι μόνο τώρα, για πολλά χρόνια. Όταν ας πούμε τα παιδιά πετάνε τα βιβλία τους κάθε χρόνο στα σκουπίδια και δεν υπάρχει κανένα πνεύμα οικονομίας όσον αφορά αυτό το υλικό, το χαρτί, τι άλλο θέλουν τα παιδιά. Όταν εκτός από τα βιβλία τους πάκους έχουν άλλο ένα πάκο και περισσότερο σε όγκο από φωτοτυπίες και έχουν γίνει τα σχολεία της φωτοτυπίας στην Ελλάδα, δεν φτάνουν τα βιβλία που είναι τόνοι και δεν μπορούν τα παιδιά κάθε φορά να τα μεταφέρουν, να παρακαμπουριάζουν από το βάρος, έχουν και άλλες τόσες φωτοτυπίες πεταμένα στα σκουπίδια, φυλάδες, φυλάδες. Τι πνεύμα οικονομίας και τι πνεύμα οικολογίας να αποκτήσουν αυτά τα παιδάκια που ζουν αυτό το πράγμα. Όταν εδώ και δεκαετίες τα ευρωπαϊκά κράτη, το παιδάκι όταν θα πάρει τα βιβλία του υπογράφει, ο πατέρας του, η μητέρα του υπογράφουν για να το παραδώσουν στα επόμενα παιδάκια και χρησιμοποιείται 5-6 χρονιές το κάθε βιβλίο μέχρι να φθαρεί και όχι να πεταχτεί στα σκουπίδια όπως γίνεται κάθε χρόνο. Αυτό λοιπόν το κράτος, το σπάταλο θα διδάξει τώρα τα παιδάκια οικολογία. Όσον αφορά το νερό, ας πούμε, στο σχολείο, γιατί μιλήσατε, λέχθηκε κάτι για τα πλαστικά μπουκάλια. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες πλαστικά μπουκαλάκια τα παιδιά και εδώ πέρα στην Πάρο, κύριε Δήμαρχε, μαζί του στα παιδιά στο σχολείο. Εγώ όλα μου τα χρόνια στο σχολείο δεν θυμάμαι ποτέ να πήρα πλαστικό μπουκαλάκι να πιω νερό. Ποτέ. Είχαμε τις βρύσες και πίνουμε νερό από εκεί. Αυτή η σπατάλημα τα πλαστικά μπουκάλια, γιατί δεν, το νερό δεν είναι πόσιμο στην Πάρο. Στο σχολείο μας, εκεί στο γυμνάσιο Αρχιλόχου, γιατί τα παιδιά πρέπει να κουβαλάνε μπουκαλάκια μαζί τους. Γιατί δεν εγκαθιστούμε φίλτρα στα σχολεία, αλλά και εδώ πέρα στο Λύκειο που τα παιδιά μαζεύονται τα απογεύματα και την ημέρα. Έχω την εντύπωση ότι οι βρύσεις είναι ανενεργές ή κάνω λάθος. Στο Λύκειο, τις πάρω. Και δεν τρέχουν σταγόνα νερό. Κάνω λάθος. Ορίστε. Τρέχουν οι βρύσες. Εγώ έχω ακούσει ότι δεν τρέχουν. Οι τουαλέτες είναι κλειδωμένες, αλλά οι άλλες βρύσες τρέχουν. Δεν μπορούμε να πάσουμε στην τουαλέτα να πιείς νερό. Λοιπόν, ξοδεύονται από τα παιδιά χιλιάδες μπουκαλάκια για το νερό τους, λοιπόν. Και αυτό είναι μια μεγάλη σπατάλη και μια αλόγιστη χρήση του πλαστικού. Όσον αφορά το νόμο που λέχθηκε πριν ότι είναι ο νόμος ότι δεν θα μπορέσει να επιβληθεί γιατί είναι πολύ, εδώ το Πακιστάν μπόρεσε και απαγόρευσε τις σακούλες και δεν θα μπορέσει ένα πολιτισμένο κράτος. Η Βουλγαρία, 0,32 είδα, 0,32 λεπτά, 32 λεπτά η σακούλα και εμείς 0,03. Και γιατί δηλαδή, εδώ τόσοι νόμοι μας έρχονται κατά κέφαλα οι νόμοι και δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Καταστροφικοί νόμοι και που πλήττουν την οικονομία του κάθε σπιτιού και θα έχουμε τώρα πρόβλημα για ένα θέμα που είναι ύψιστη σημασία, το θέμα της πλαστικής σακούλας, να το πληρώνουμε προκειμένου να καταργηθεί στο τέλος η πλαστική σακούλα. Μισό λεπτάκι, συγγνώμη που τρώω το χρόνο. Ναι, ο νόμος έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Απλώς δεν εφαρμόζονται οι νόμοι στην Ελλάδα. Ο Δήμος γενικά οι Δήμοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και πολλές δυνατότητες. Εάν δεν μπορεί ο Δήμος να ανταποκριθεί, γιατί το απορριμματοφόρο, θέλω να ρωτήσω κάτι κύριε Δήμαρχε, το απορριμματοφόρο έχει ευθύνη και υποχρέωση μόνο για τη συλλογή των σκουπιδιών από τους κάδους. Διότι οι δρόμοι της Πάρου, δεξιά και αριστερά, οι επαρχιακοί, έχουν πολλά σκουπίδια και τα οποία δεν μαζεύονται ποτέ, ο αέρας. Ο αέρας τα μαζεύει και τα σκορπάει και τα πάει στην φύση και στη θάλασσα. Έχει τύχει να βλέπω επί τρεις μήνες σακούλες, αγκιστρωμένες, όπως πάω κάθε πρωί στο σχολείο, αγκιστρωμένες πάνω σε θάμνους τεράστιες σακούλες συσκευασίας από τις διαφανείς, πλαστικά διαφανή, αγκιστρωμένα πάνω στους θάμνους, να μην μπορούν να ξεκολλήσουν επί τρεις μήνες. Αυτό το απορριμματοφόρο δεν τα βλέπει αυτά. Αλλά θέλω να ρωτήσω, μπορεί να μην έχουν οι άνθρωποι δικαιοδοσία, γιατί πώς θα γίνει, θα σταματάει το απορριμματοφόρο συνεχώς να πιάνει τις σακούλες στα πλάγια των δρόμων και τα υπόλοιπα σκουπίδια. Μα και όπως πάμε για το Μαρτσέλωμα και παντού. Σκουπίδια στην επαργιανή φύση υπάρχουν. Προφανώς υπάρχει οικονομική ασφυξία. Βέβαια, αυτό το καταλαβαίνω. Τότε κάντε μια πρόσκληση, κύριε Δήμαρχε, σε εθελοντισμό, να δημιουργηθούν ομάδες εθελοντικές. Υπάρχουν ήδη.
Και πώς υπάρχουν παράλληλα και τα σκουπίδια ήδη και δεν τα κουνάει κανείς από τους δρόμους? Πώς είναι να είναι αυτή? Εγώ δεν έχω δει πρόσκληση πάντως από το Δήμο να γίνει μια ομιλία, μια ευαισθησία. Ναι. Παρακαλώ, κυρία Πιζά, συνεχίστε. Ναι. Όλες αυτές οι σακούλες καταλήγουν στη θάλασσα, αυτό θέλω να πω. Και είναι πάρα πολλά τα σκουπίδια δεξιά και αριστερά εκατέρωθεν στους δρόμους, έξω από τους κάδους. Όσον αφορά λοιπόν τα σχολεία, να γίνει η θεματική εβδομάδα, μια και έχουμε εδώ πέρα και τον κύριο Βουλευτή, να εισηγηθεί στον Υπουργό Παιδείας η θεματική εβδομάδα φέτος να αφιερωθεί στο θέμα της οικολογίας και στην ευαισθητοποίηση για τα οικολογικά θέματα. Θα είναι πιο χρήσιμο αυτό παρά τα άλλα τα οποία προβλέπονται για τη θεματική εβδομάδα. Εδώ δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστούμε την κυρία Πιζά. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη. Κάποιος άλλος από τους αγαπητούς φίλους. Κύριε Καστρουνή. Δεν ήθελα να πω. Θα ήθελα να θυμάμαι, μου ήρθατε στο μυαλό κάποια πράγματα και λέω πόσα έχουν αλλάξει οι καιροί. Θυμάμαι στο σχολείο, όταν μας έλεγε ο δάσκαλος, ότι μια χώρα θεωρείται πλούσια και προοδευμένη ανάλογα με τον λόγο των σκουπιδιών που έχει. Όσα πιο πολλά σκουπίδια είχε, τόσο πιο προοδευμένη η χώρα ήταν. Έτσι, και σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Πραγματικά να προσπαθήσουμε να μειώσουμε αυτό τον λόγο των σκουπιδιών. Έχουμε πάει σε άλλες λογικές. Κάποτε, εκεί που είναι τώρα το γήπεδο της Παρικιάς, ήταν σκουπίδιο της Παρικιάς. Σας πληροφορώ, εκεί παίζαμε. Δεν μύριζαν. Οι γονείς μας αυτά που έκαναν, αυτά που πέταγαν, ήταν τα σκουπίδια πιθανά που δεν είχαν ούτε οσμές, δεν είχαν τίποτα. Ό,τι είχαν να χρησιμοποιήσουν, το χρησιμοποιούσαν μέχρι το τέλος. Σήμερα φτάσαμε αλλού. Μακάρι να συνεχίσουμε αυτές τις δραστηριότητες και να έχουν σημαντικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τα πράγματα δεν ήταν όπως τότε, κάπως έχουν αλλάξει και το είδαμε και ίσως πρέπει να προχωρήσουμε κάπως καλύτερα. Ευχαριστώ, Σωτήρη. Κάποιος άλλος από τους αγαπητούς φίλους? Κυρία Καραγιαννοπούλου. Νιώτη, κύριε Πατέ. Εγώ πολύ απλά θα εστιάσω σε αυτά που άκουσα και οι περισσότεροι που μίλησαν εστίασαν ακριβώς την σημαντικότητα των φορέων και των συλλόγων. Δηλαδή, εγώ θα επιμείνω σε αυτό το κομμάτι. Θα επιμείνω στο κομμάτι ότι ο Δήμος, ο ΣΥΡΙΣΑΠΑ, δεν ξέρω, θα πρέπει να κάνουν ένα διαφορετικό ξεκίνημα συνεργασίας και στήριξης τέτοιων προσπαθειών. Γιατί μόνο μέσα από συλλογικές προσπάθειες πιστεύω ότι θα δούμε κάποιο αποτέλεσμα θετικό. Έστω, δεν λέμε να το μηδενίσουμε τον αριθμό αυτό, γιατί θα ήταν το απίστευτο να το καταφέρουμε, αλλά τουλάχιστον να μειώσουμε, δηλαδή, προσπάθειες από συλλόγους και φορείς που θα έχουν ως βασικό αντικείμενο αυτό που λέμε, την κατάργηση της πλαστικής σακούλας ή, εν πάση περιπτώσει, την αλλαγή συμπεριφοράς σε ορισμένες κακές μας συνήθειες, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να στηριχτούν αυτές οι προσπάθειες. Ευχαριστώ, κυρία Γεωργία. Η κυρία Ευθυμία να απαντήσει στην ερώτηση η οποία ετέθη. Σύντομο όμως, γιατί πρέπει να τελειώσουμε. Αν θέτε, περάστε εκεί στο βήμα. Σύντομα μόνο, όσο γίνεται. Καταρχήν και εγώ ευχαριστώ άλλη μια που μείνατε μέχρι εδώ. Να πω ότι το θέμα των σχολείων και του κράτους που βάλατε όντως είναι πολύ σοβαρό. Με τον καινούριο νόμο το 4496 που δεν αφορά μόνο την πλαστική σακούλα αλλά είναι η αναθεώρηση του νόμου της ανακύκλωσης που λέγαμε πέρσι και έγινε μετά από ένα χρόνο διαβούλευσης. Επιβάλλεται και στις δημόσιες υπηρεσίες που μέσα είναι και τα σχολεία και στο κράτος και στους μεγάλους παραγωγούς όπως νοσοκομεία, χώροι αθλητικοί και μεγάλα ξενοδοχεία και μεγάλα εστιατόρια με δυναμικότητα πάνω από 100 εξυπηρετούμενους πολίτες να οργανώσουν ειδικό του σύστημα ανακύκλωσης εσωτερικό
ώστε να μπορούν πλέον να τροφοδοτούν κατευθείαν την ανακύκλωση και την πρόληψη. Είναι υποχρεωτικό βάσει το νόμο, αλλά θα δούμε και από εκεί να γίνονται πράγματα. Και επομένως, όσες προτάσεις υπάρχουν, αξίζει να δουλευτούν σε τοπικό επίπεδο. Να πούμε ότι οι Δήμοι, εδώ και πέρσι, συνέταξαν ένα επιχειρησιακό σχέδιο για το πώς θα δουλέψουν το κομμάτι της ανακύκλωσης και της χωριστής συλλογής των υλικών, με βάση και τις εξελίξεις που υπάρχουν και την αλλαγή του νόμου της ανακύκλωσης και για την εφαρμογή του νόμου για την πρόληψη, θα κληθούν μέσα στο 2018 να αναθεωρήσουν αυτά τα προγράμματά τους και άρα σε αυτό μπορούν να δουν ακριβώς τις συνεργασίες με όλους τους συλλόγους και τους φορείς, τους οποίους ο νόμος προβλέπει ότι θεσμικά μπορεί να κατοχυρωθούν για πρωτοβουλίες. Να πω για το τέλος, η αρχική πρόταση ήταν για 10 λεπτά με εξάμεινη προσαρμογή. Έγινε μία μείωση του ποσού με δεδομένη την αντίδραση αυτών που παράγουν τις σακούλες των επιχειρήσεων και με δεδομένη την ευαισθησία που υπάρχει στην κυβέρνηση για να μην δημιουργηθεί θέμα ανεργίας εργαζομένων στον χώρο αυτό. Δηλαδή δίνοντας ένα χρόνο προσαρμογής μεγαλύτερο, ώστε αυτές οι επιχειρήσεις να στραφούν προς κάποια άλλη παραγωγική δραστηριότητα, γιατί υπήρχε ένας κίνδυνος κλεισίματος επιχειρήσεων και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί εύκολα δεχτεί η κοινωνία. Όμως το 2020 παραμένει ο σταθμός για να αναθεωρηθούν και οι αποφάσεις και οι δράσεις και εκεί πραγματικά μπορούμε να δούμε και άλλα πράγματα τα οποία θα γίνουν και όχι μόνο για τη σακούλα. Γιατί ο νόμος αυτός, ο 4496, μπορεί να προβλέψει και δράσεις και για άλλα υλικά. Και εδώ ανοίξαμε ήδη αρκετά. Το θέμα του μπουκαλιού είναι πολύ σημαντικό. Και άρα θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και πράγματα που μπορούν να μπουν εκεί. Τώρα, για τα θέματα του Δήμου, όπως σας είπα, εσείς τα σχεδιάσετε. Αλλά θα κληθείτε κιόλας να το ξαναφτιάξετε το σχέδιό σας. Θα υπάρξει και μια χρηματοδότηση για αυτά από την Υπουργός. Οπότε θα έχετε και μια δυνατότητα να δείτε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες να εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ευθυμιάδου. Έχετε, ναι. Ένα σχόλιο για τα τρέλα και για τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας. Επειδή το μελετήσαμε το ΛΕΔΙΒΑ και το διαβουλευτήκαμε τη βιομηχανία, υπάρχουν όλοι οι όροι για να μπορέσει να αντισταθμίσει η βιομηχανία τη χασούρα από τη μείωση της παραγωγής πλαστικής σακούλας από κύψη λόγω μείωση της χρήσης. Γιατί μπορεί να την κατασταθεί, να παράξουν προστοποίηση της σακούλας που είναι πιο ακριβές, άρα να αντισταθμίσουν το τζίρο τους και το κέρδο τους, να παράξουν περισσότερες πλαστικές σακούλες για τα σκουπίδια, ενώ τώρα παράγουμε λιγότερες γιατί χρησιμοποιούμε τις κλασικές. Επίσης, να παράξουμε κομποστοποιήσιμες σακούλες για τα οργανικά. Άρα λοιπόν το Υπουργείο θα μπορούσε να επιταχύνει τις άλλες πολιτικές και να αντισταθμιστεί για να μην πω ότι να υπερκαλύψει πλήρως και να αυξήσει και τα κέρδη του. Άρα δεν μπήκε θέμα μείωσης της απασχόλησης. Μπορεί να αντισταθμιστεί η οποία χασούρα. Ήταν μια πολιτική απόφαση σταδιακής προσαρμογής. Ναι, πιστεύω ότι εμείς είχαμε προτείνει, όπως είπε η κυρία Δημιάτου, τα 10 λεπτά και ο Άννα τα 10 λεπτά είχε προτείνει. Έτσι, το Υπουργείο αποφάσισε να το κάνει έτσι. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, έχεις το λόγο. Οι αρκετές και σημαντικές ερωτήσεις των φίλων εδώ δείχνουν ότι η παρέμβαση του Δήμου και στο θέμα το περιβαλλοντολογικό είναι σημαντική. Αυτό μας τιμά ιδιαιτέρως, αλλά και δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε. Να ευχαριστήσω όλους που παρευρεθήκατε σε αυτή την σε αυτό το συνέδριο, που για μας είναι πραγματικά σπουδαίο και να ευχαριστήσω ξανά και τον Γιάννη τον Πετρόπουλο, του πρόεδρου στην ΕΣΑΠΑ, όλο το ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ και τον Αντώνη τον Γάκη, εδώ, τον άνθρωπο που μας, είναι κοντά μας στα οικονομικά θέματα και τους υπαλλήλους όπως βλέπω το Ελευθέρι. Θα το βοήθησαν σε αυτό το συνέδριο και όσους βοήθησαν. Σαφέστατα είναι το τρίτο βήμα που εμείς κάνουμε, άρα σημαίνει ότι δεν έχουμε καταλήψει την προσπάθεια, δεν την εγκαταλείπουμε. Ο Αντώνης Ογάκης σας έδειξε πριν ότι ακόμα και αυτή η αφίσα θα είναι, θα μετατραπεί ή θα μπει στα καταστήματα που καταργούν την πλαστική σακούλα ή προωθούν την κατάργηση πλαστικής σακούλας. Είδατε τα δύο φυλαδιάκια που θα μοιράζονται όλο το χρόνο στους μαθητές και στους μεγάλους, ώστε να τους υπενθυμίζουμε συνεχώς την οικολογική τους υποχρέωση. Αλλάζουν οι εποχές, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς. Οι εποχές που είπε ο Σωτήρης ο Καστορίς, όταν μέσα στους οικισμούς
δεν υπήρχαν μεγάλα απορροματοφόρα, δεν υπήρχαν καν απορροματοφόρα. Η αποκομιδή των σκουπιδιών γινόταν με δύο γαϊδουράκια. Είχε δύο γαϊδουράκια που φόρουν με τα πετροσάνιτα και πηγαίνουν με τους κάδους και αυτό ήταν και μάζευε όλα τα σκουπίδια των οικισμών. Αυτό γινόταν γιατί πραγματικά γινόταν η ανακύκλωση στην πηγή, γιατί είχαμε τις κότες, τα γουνάκια, όλα λοιπόν τα σκυλιά, τα γατάκια. Όλα λοιπόν τα υλικά αυτά χρησιμοποιήθηκαν σε τροφή, το ζώο δεν υπήρχε πλαστικά, δεν υπήρχε πάρα πολύ σιδερένια υλικά. Κάποια στιγμή, μια φορά το χρόνο, ίσως ο άνθρωπος αυτός στην κατοικιά του, στην ψυχή του έδωσε μια μικρή φωτιά και τα οπότε δεν υπήρχε. Το Δήμος Πάρου έχει από πέρυσι δημιουργήσει μητρό εθελοντών. Γιατί ξέρετε, ο εθελοντής δεν είναι να είναι ανεξέλεκτος. Υπάρχει το μητρό που δεν είναι ταφή. Πρέπει να υπάρχουν ορισμένες και νομικές αλλά και ουσιαστικές στόχες. Πρέπει να υπάρχει μια κατεύθυνση. Για μένα και η πολιτική, αλλά και ο εθελοντής είναι αυτός απλά που βλέπει μια πέτρα μπροστά του και δεν σκοντάφτει συνέχεια και δεν ζητάει από έναν άλλον υποτίθεται εθελοντή να έρθει να τη βγάλει. Ο εθελοντής λοιπόν είναι αυτός όταν βλέπει την πέτρα που τη μαζεύει να πηγαίνει στην άκρη. Οι υπάλληλοι του Δήμου είναι λίγοι σε σχέση με την καθαριότητα. Δεν έχει σχέση, αγαπητή κυρία Μπιζά, ο οδηγός και το πλήρωμα του επαναπροφόρου να σταματήσει. Εμείς έπρεπε να έχουμε πάλι πολύ περισσότερα λάδια, ανάλογα με το παραγωγικό του νησιού, έπρεπε να έχουμε πολύ περισσότερο προσωπικό. Κάναμε αίτηση, εγκρίθηκαν ήδη 40 θέσεις μονίμων που ευελπιστούμε το Μάρτι να προσληφθούν, αλλά και πάλι δεν φτάνουν. Το καλοκαίρι πέρασαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, γιατί οι οκταμηνίτες δεν πληρωνόντουσαν, κάναν τις απεργιακές τους κινητοποίησεις και πολύ καλά έκαναν και ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Εγώ τους ευχαριστώ δημόσια γιατί πραγματικά περισσότερο το έργο, το δύσκολο έργο και ο Δήμος δεν χρωστάει, ο Δήμος τα χρήματά τους τα έχει, απλώς πρέπει να βρεθεί το νομικό πλαίσιο ώστε να τα πάρουν. Φτάσαμε λοιπόν το καλοκαίρι αντί σε 61 άτομα να έχουμε 9 και να, αυτοί οι 9 άνθρωποι να μπορούν να καλύψουν το ΣΥΚ. Δηλαδή, οικισμούς, απορριμματοφόρα, τα πάντα. Αγαπητέ Γιώργο, δεν είπα 800.000 για κάτως. Και 800.000 είναι η αγορά 3 απορριμματοφόρων, 12 κυβικών, 16 κυβικών, ένα μικρό για μέσα στους οικισμούς, ένα φορτηγό 8 τόνων, press container. Αυτά είναι η αγορά. Γιατί όπως γνωρίζετε, ο στόλος των απορριμματοφόρων αυτή τη στιγμή φτάνει περίπου σε ηλικία γύρω στα 29 έτη και δηλαδή και δεν δουλεύουν καλά, έχουν προβλήματα. Οπότε πρέπει σιγά σιγά να μπορέσουμε να τον αναβαθμίσουμε και να τον εξυγχρονίσουμε. Και αυτό κάνουμε, γι' αυτό κάνουμε αυτή την αγορά. Η αγορά των κάδων, η αγορά που θα δώσουμε τα χρήματα φέτος για τους κάδους είναι 24.000. Θα είναι σε δύο φάσεις και θα είναι και πλαστική και μεταλλική. Περιμένουμε και προγράμμα, γιατί μας είχαν πει ότι τότε όταν ανταχθήκαμε στο πρόγραμμα ότι όταν φτάσουμε ένα ποστό ανακύκλωση θα έχουμε ένα καινούριο απορριμματοφόρο και κάδους, ακόμα τους περιμένουμε. Οπότε θα έξω. Μπορούμε να τους ζωγραφίσουμε. Αν μας το φέρω και ζωγραφτώ, καλό θα λέτε. Όχι, εμείς θα ζωγραφίσουμε, μπορούμε. Λοιπόν, ο καθένας πρέπει να λάβει τις ευθύνες του. Εμείς συνεχίζουμε με τη νέα γενιά. Δίνουμε μηνύματα στη νέα γενιά, ελπίζουμε στη νέα γενιά, στηριζόμαστε στη νέα γενιά, αλλά τέλος πάντων όχι όλα στη νέα γενιά. Ας βάλουμε και εμείς το χεράκι μας να είμαστε καθαρότεροι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε και κλείνοντας, επιτρέψτε μου, μου ήρθε μια ιδέα. Όπως σήμερα ντρεπόμαστε να κρατάμε τσινάρο στον δρόμο μετά από την καμπάνια και εγώ πρώην καπνιστής ήμουνα, τώρα ντρέπομαι να ανάψω τσιγάρο και να το κρατάω στο χέρι μου στο δρόμο, άλλο τόσο να ντρεπόμαστε να κρατάμε πλαστική σακούλα στο δρόμο. Εγώ να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους εκείνους που προσκεκλημένοι μας τίμησαν με την παρουσία τους. Θα σε πω ιδιαίτερος κύριε βουλευτά, μια και εσύ απόμεινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα πράγμα φεύγοντας από εδώ να ξέρουμε. Θέλω να πεις κάτι. Ξέχασα να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Θα τους ευχαριστήσω εγώ και από τη μεριά του Δήμου.
Φεύγοντας από εδώ, πρέπει να καταλάβουμε καλά ότι ο πλανήτης δεν είναι μοναδικά το σπίτι μας. Ζούνε σε αυτό και άλλα έμβια όντα, τον μοιραζόμαστε με αυτά, τα ίδια δικαιώματα με αυτά τα όντα έχουμε κι εμείς και το κυριότερο, θα τον μοιραστούμε στο μέλλον με τα παιδιά μας. Και από εκεί και πέρα, ο ανθρώπινος εγωισμός, η ανθρώπινη αδιαφορία, ο καταστροφικός καταναλωτισμός πρέπει να ελεγχθούν επιτέλους πριν ο πλανήτης αυτός μας έλθει πούμερα και επιτεθεί και σε μας, γιατί τότε η καταστροφή μας είναι βεβαία. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.